Κυρίε και καλησπέρα σα. Έστω και με τεμποδίων, φτάσαμε και αυτή τη φορά στην τελευταία εκπομπή τη χειμερινή περίοδου. Και λέω το με ζητώντα σα βέβαια συγγνώμη και για το. Βλέπω εδώ πεντάλεπτο, το εξάλεπτο τη καθυστέρηση ε, για την έναρξη τη εκπομπή. Ε, Όπω ίσω θα είδατε στην τηλεόραση, εγώ δεν το είχα δει και γι' αυτό καθυστέρησα. Η τροχέα έκλεισε κάποιου μεγάλου δρόμου τη Θεσσαλονίκη στον κόμβο τη Διεθνού Εκθέσεω. Και ξέρετε, σε αυτέ τι πόλει, τι μεγάλε, αν κλείσουν δύο-τρει μεγάλοι δρόμοι, παραλύει όλη η πόλη. Και με πολύ μεγάλη δυσκολία κατόρθωσα να έρθω εδώ, έστω και με αυτό το πεντάλεπτο. Τέλο πάντων, γίνονται αυτά. Δεν είναι. Δυστυχώ στι μέρε μα δεν είναι σπάνιε οι εκδηλώσει και οι διαδηλώσει και όλα αυτά τα πράγματα. Είμαστε λοιπόν στην τελευταία εκπομπή, όπω σα είπα, τη χειμερινή περίοδου. Και... Ε, προαναγγείλαμε ότι θα κάνουμε σήμερα μια έτσι ανασκόπηση, μια εκπομπή για τον μεγάλο αυτόν σεισμό της Θεσσαλονίκης. εκπομπή η οποία πολλαπλώς κατέστη επίκαιρη, γιατί επίκαιρη ήταν έτσι κι αλλιώς, γιατί φέτος συμπληρώνεται 40 χρόνια από αυτό το σοβαρότατο γεγονός στη ζωή της πόλης μας. Αλλά, όπως είδατε το πρωί, ευτυχώ. ήταν μικροσυσμοί και σήμερα, σήμερα γίνανε και κάποιοι σεισμοί στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς μικροσυσμοί. Ε, θα διαπραγματευτούμε αυτό το θέμα. Γιατί γιατί με το σεισμό αυτό του 1978, βέβαια οι παλαιότεροι ίσως θυμούνται εξηδίας μνήμης, αλλά και οι νεότεροι θα έχουν διαβάσει, θα έχουν ακούσει, δοκιμάστηκαν πολλά πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο όπως πιστεύουν οι πολλοί τα τεχνοκρατικά, δηλαδή γιατί έγιναν αυτέ οι ζημιέ, γιατί άλλε πολυκατοικίε, άλλα οικίματα με τον ίδιο σεισμό δεν πάθαν τίποτα, γιατί σε μια από αυτέ σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Αυτό είναι, α πούμε, κατά κάποιον τρόπο το τεχνοκρατικό κομμάτι, για το οποίο θα πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, αλλά για τελείω άγνωστα πράγματα. Όμω, σε μια τέτοια μεγάλη, ας πούμε, καταστροφή δοκιμάζονται και ένα σωρό άλλε παράμετροι, όπως ας πούμε η ετοιμότητα της πολιτείας, η... η, αντίδραση της κοινωνίας, η συναδελφικότητα των ανθρώπων, ε, η λειτουργία των μηχανισμών νοσηλείας, ξέρω εγώ τι ερεύνης και τα λοιπά, δοκιμάζονται πολλά πράγματα. Ε, το καλό είναι, θα μου πείτε τι καλό μέσα από τραγωδία. Ε, δυστυχώς ή ευτυχώς η ανθρώπινη ζωή έτσι προχωράει. Το καλό λοιπόν μέσα από αυτή την τραγωδία είναι ότι εντοπίστηκαν τότε πολλά προβλήματα στη λειτουργία της κρατικής μηχανής, πολλά προβλήματα στις, στατικέ ε, ε, στις στατικές μελέτες των οικοδομών και τα λοιπά σε μια τέτοια ζώνη όπως η ζώνη αυτή της Θεσσαλονίκης και πολλά πράγματα βελτιώθηκαν. Πολλά πράγματα δεν βελτιώθηκαν. Ε, συμβαίνει σε όλα τα κράτη, στην Ελλάδα ίσω σε μεγαλύτερο βαθμό. Ε, εν πάση όμω περιπτώσει, όλα αυτά τώρα θα τα δούμε με μια σκοπιά ίσω αρκετά διαφορετική από αυτό που καμιά φορά βλέπετε σε τέτοιου είδου επαιτειακέ εκπομπέ κτλ. Ε, ξεκινώντας να δούμε ένα ρολόι το οποίο είναι στην, κάπου και στην πλατεία Χρηματιστήριου και το βλέπω εγώ συχνά γιατί είναι το, το μου εκεί κοντά, ένα ρολόι αυτό εδώ πέρα στην, στην, στην στοά της Μαλακοπής. Ε, το, βέβαια οι Θεσσαλονίκοι ίσως το ξέρουν και το βλέπουν και τη στοά ακόμα. Αυτό είναι το πάνω μέρος της στοάς όπου ε, ήταν τέτοια η δόνηση της στιγμής εκείνης και της ημέρας εκείνης που ο μηχανισμό του ρολογίου αυτού, όπω και πολλά άλλα βέβαια, αλλά αυτό επειδή ήταν μεγάλο ρολόι, χαρακτηριστικό και εμβληματικό ίσω, σταμάτησε στο 11 και 4 λεπτά. Αυτό δείχνει 11 και 6 λεπτά, ίσω πήγαινε λίγο μπροστά. Με τα επίσημα ρολόγια του Πανεπιστημίου και του Σεισμολογικού Ινστιτούτου, ο σεισμό έγινε 11 και 4 λεπτά και σταμάτησε το ρολόι και έμεινε εκεί πέρα για χρόνια. Ε, Α πάρουμε την εικόνα. Αυτό ο σεισμό προκάλεσε βέβαια μεγάλες ζημιές. Μεγάλες ζημιές, οι οποίες σήμερα, υπολογίστηκαν και τότε, αλλά για να γίνεται πιο πολύ αντιληπτό και ιδίως στους νεότερους, αν κάνει κανείς την αναγωγή στο σημερινό νόμισμα, το ευρώ, ε, ήταν ζημίες της τάξης περίπου του ενός δισεκατομμυρίου, 200 εκατομμυρίων ευρώ. Βέβαια στην πραγματικότητα οι ζημιές είναι πολύ μεγαλύτερες γιατί, γιατί δεν είναι όλες οι ζημιές άμεσα αποτιμητές σε χρήμα. Δηλαδή για παράδειγμα αν κατεδαφιστεί ένα κτίριο βλέπουμε αμέσως πόσο είναι η ζημιά αυτό, είναι εύκολο. Αλλά αν μια επιχείρηση, λόγω των γεγονότων της ημέρας εκείνης δεν λειτουργεί δύο-τρεις μέρες, είναι μια ζημιά που δεν μπορεί εύκολα να αποτιμηθεί κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, μένοντας... Γιατί, γιατί, πιστεύω και εγώ το, το χρηματικό, το οικονομικό είναι το δευτερεύον σε τέτοιε τραγωδίε. Αλλά μένοντα, εν πάση περιπτώσει, έστω και αν είναι δευτερεύον, α πούμε ότι η ζημιά ήταν ένα δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια. Και αν του βάλει κανεί και χονδρικά, με αυτά που σα λέω, α ήταν 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ σημερινά. Εκείνο όμω που, που, που απελευθέρωσε δυνάμει που κανεί δεν ήξερε ότι υπήρχαν, αυτό το οποίο α πούμε ήταν αυτό που δοκίμασε τις αντοχές της πόλης αυτής και της κρατικής μηχανής ήταν το γεγονός αυτό δυστυχώς της κατάρρευσης αυτής της πολυκατοικία στην, οδό, στην πλατεία υποδρομίου. Και καταλαβαίνετε ότι πως όταν σε ώρες κρίσης και κυρίως, και κυρίως σε ώρες πανικού, συλλογικού, ομαδικού πανικού, όπως ήταν εκείνο το βράδυ και θα δούμε σήμερα κάποια πράγματα, γιατί γιατί ο Μιλόν, όπω και πολλοί παλιοί Θεσσαλονική, είχαμε την τύχη, την ατυχία, τύχη γιατί είναι μια μοναδική εμπειρία να βιώσει ο ίδιο τέτοιο πράγμα, ατυχία γιατί εμπλέκεσαι σε τέτοια ιστορία. Ε, αυτοί λοιπόν που είχαν αυτή την τύχη, την ατυχία, και μέσα στον συλλογικό πανικό, ευνηδιαστικά μαθαίνουν και μάλιστα από σωστό μας, από σωστόμα σε στόμα, γιατί σταμάτησαν τα πάντα εκείνη την ώρα και επικοινωνίε και τηλέφωνα και ραδιόφωνα και τα πάντα. Από στόμα σε στόμα φτάνουν και διωγκωμένες μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, μέσα στη νύχτα, μέσα στη μαύρη νύχτα, να ακούσω ότι και, το, και η είδηση δεν ήταν, ήταν μεν σωριάστηκε μια πολυκατοικία, αλλά πολλές φορές, σε πολλά από στόμα σε στόμα κτλ, σοριάστηκαν πολυκατοικίες μέχρι σημείου, μέχρι σημείου, καθ' υπερβολή να μεταδοθεί και από ξένου ραδιοφωνικού σταθμού ότι η Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει πια. Καταλαβαίνετε τώρα, με τον κόσμο στου δρόμου, με τα μωρά στι αγκαλιέ, με. Τέλο πάντων, θα τα δούμε τώρα ίσω λεπτομερέστερα. Δείτε λίγο την πρώτη εικόνα έτσι για να μπούμε λίγο στο νόημα. Πολυκατοικία σωριάστηκε σαν πύργο από τραπουλόχαρτα και έθαψε ζωντανού ανθρώπου. Αυτά τα πρωτοσέλιδα, και σωστά θα μου πείτε, τι, 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 να μην το γράψουν, τι να κάνουν, το κρύψουν, αλλά αυτά τα πρωτοσέλιδα την επόμενη μέρα, το πρωί τη επόμενη μέρα, με τον κόσμο στου δρόμου ακόμα. Στο υποδρόμιο, στο ζαχαροπλαστείο Νίκο. Στο ισόγειο αυτή τη πολυκατοικία, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Και δεν είναι όπω ίσω ότι κόπηκε μια κολόνα κτλ. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στεγαζόταν ένα μεγάλο και γνωστό ζαχαροπλαστείο, το οποίο λεγόταν Νίκο. Ε, λεγόταν Νίκο από το μικρό όνομα του, ιδιοκτή, του επιχειρηματή, ο οποίο λεγόταν Νίκο Κουφό το επίθετο, αλλά έμεινε στη Θεσσαλονίκη ω το ζαχαροπλαστείο Νίκο. Και κοιτάξτε τώρα κάτω, κοιτάξτε ένα τώρα το βλέπω και αυτό. Ε, όταν έβαλα αυτή τη φωτογραφία δεν, το, δεν πήγε κατά εκεί το μάτι μου, αλλά δείτε τώρα το κάτω μέρο τη οθόνη σα κόπηκε στα δύο η εθνική οδό και αναβλύζει ζεστό νερό. Η εθνική οδό ποτέ δεν κόπηκε στα δύο, και ούτε αφού δεν και στα δύο, ούτε κρύο νερό ανέβληζε ούτε ζεστό ανέβλιζε. Δηλαδή θέλω να πω, ε, αυτή η μετάδοση και μάλιστα ακόμα και στην πολιτική μας ζωή χρησιμοποιούμε μια έκφραση από το στρατό που καμιά φορά θα ακούσετε τη λέξη ράδιο αρβίλα, δηλαδή ειδήσει, οι οποίες δεν είναι διασταυρωμένες πάνω από στόμα σε στόμα. Βλέπετε εδώ τώρα, πάνε στην αναμπουμπούλα πάνω στον πανικό, κόπηκε η εθνική οδός, δηλαδή εικόνες αποκαλύψεως βιβλικής, που δεν ήταν έτσι όμως. Ούτε ζεστό νερό ανέβλησε πουθενά, ότι κόπηκε λοιπόν η εθνική οδό. Βεβαίω, α πάρουμε την εικόνα. Η αλήθεια είναι όταν καταραίει μια πολυκατοικία, φυσικά και δεν έχουν προλάβει. Γιατί κάποιοι έννοια, η αλήθεια είναι, πρόλαβαν. Ελάχιστοι βέβαια, πρόλαβαν να βγουν από την πολυκατοικία. Ε, πολύ δυστυχώ ήταν και 11 το βράδυ, βέβαια για καλοκαιρινό μήνα όπω ήταν 20, 20 Ιουνίου. 11 το βράδυ δεν είναι και πολύ αργά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ώρα που πάρα πολλοί κόσμοι πια μαζεύεται στο σπίτι. Δείτε λίγο την επόμενη λοιπόν εικόνα τη επόμενη μέρα. Ο ελληνικό βολά τη Θεσσαλονίκη, η εφημερίδα τη Θεσσαλονίκη, νεκροί 15, με ερωτηματικό γιατί ε, ψάχναν, ποιοι μείναν μέσα, θα σα πω γιατί το ψάχναν. Δυστυχώ, δυστυχώς, το ερωτηματικό βγήκε σωστό. Οι νεκροί ήταν παραπάνω, πολύ παραπάνω από 15. Και θα μένει ζωντανή. Και πάλι βλέπετε πολυκατοικία στου Ζαχαροπλαστείου Νίκο και τα λοιπά, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργο. Τρομακτική εικόνα, κατάσταση ανάγκης σε δρόμους και σε πάρκα ξενύχτησε η Θεσσαλονίκη. Αυτή η εικόνα λοιπόν, ας πάρουμε την... Αυτή η εικόνα λοιπόν στήχωσε την πόλη, τη στήχωσε και για χρόνια ολόκληρα, γιατί δεν καταπλακώθηκαν 15, γύρω από τους 40 δυστυχώς καταπλακώθηκαν. Πολύ, πολύ φίλοι και γνωστοί του ομιλούντος, για χρόνια ολόκληρα μέναμε υπ το σπίτι μου το πατρικό στην πλατεία να βαρύνουν. Δίπλα εκεί παίζαμε, εκεί τέλο πάντων. Δύο ήταν συνάδελφοι μέσα, δικηγόροι, τέλος πάντων. Λοιπόν. Και, και, και δείτε και την επόμενη εικόνα. Εδώ είναι μια εικόνα λεπτά τη ώρα, λεπτά αφού κατέρευσε η πολυκατοικία. Γι' αυτό το λόγο ακριβώ βλέπετε ανθρώπου. Ε, με συγχωρείτε, βλέπετε ναι, ανθρώπου, α το πω έτσι, χωρί καμιά στολή, χωρί καμιά αυτή πυροσβεστική ή αστυνομία ή οτιδήποτε. Γιατί, Γιατί είναι οι παρατυχώντε στη γειτονιά τη στιγμή που έπεσε η πολυκατοικία. Βέβαια, γιατι λέω λεπτά αργότερα. Γιατί τη στιγμή που έπεσε, ε, καλύφθηκε ο χώρος από μια τεράστια αυτή σκόνη, από ένα τεράστιο σύννεφο σκόνη, όπου δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει. Αλλά 5-10 λεπτά μέσω μετά, ε, κατακάθισε η σκόνη αυτή και τρέξαν άνθρωποι βλέπετε με τα κουντάτα που κάμισα ε, κανένας δηλαδή τέλος πάντων αυτή λοιπόν είναι η πρώτη εικόνα της πολυκατοικίας αυτής όπως σας είπα φθεντική χωρίς, χωρίς οργάνωση, χωρίς τίποτα ας πάρουμε την εικόνα και εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ πρώτο πρόσωπο, περνούσα εγώ από την πλατεία υποδρομίου. Σα είπα, το σπίτι μου ήταν στην πλατεία Ναβαρίνου. Το, το στενάκι που χωρίζει. Περπατούσα στην πλατεία υποδρομίου σκεφτόμενο σκεφτόμενος αυτό που σκέφτηκαν όλοι οι Θεσσαλονίκοι: τι να γίνονται οι δικοί μου, πού είναι οι γονεί, πού είναι τα αδέρφια, πού είναι ξέρω εγώ, όποιο φίλο πού είναι ολιά. Άντε καλά, εγώ είμαι ζωντανό, όλοι οι άλλοι πού είναι. Και την ώρα εκείνη πέφτει αυτή η πολυκατοικία. Ε, με, δεν μπορείτε να φανταστείτε και εύχομαι ποτέ να μην εκτό από αυτού εδώ που είδατε εκεί πέρα και το είδανε να μην δείτε ποτέ τέτοιο πράγμα να πέφτει η πολυκατοικία. Ε, Τέλο πάντων τρέχω κι εγώ προ τα εκεί. Μπε και καταλαβαίνετε. Και τότε ε, 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 βίωσα και αυτή βέβαια που ήταν εκεί, υποθέτω ε, βίωσα ένα συνέστημα που μια φορά ακόμα στη ζωή μου το βίωσα. Δηλαδή το να είσαι. Ε, στο μετέχμιο της ζωής και του θανάτου. Δηλαδή, όταν έπεσε αυτή η πολυκατοικία, όλοι ξέραμε, αυτοί όλοι, τα παιδιά που τρέξαν εκεί, είδατε περισσότεροι είναι νέοι. Και εγώ τότε ήμουνα 27 20... χρονών, ξέρω εγώ. Όλοι αυτοί λοιπόν είχαμε την αίσθηση και την βεβαιότητα που ήταν σωστή, ότι κάτω από τα πόδια μας ήταν καταπλακωμένοι άνθρωποι. Αυτό το πράγμα δεν μπορείς εύκολα να το βιώσεις. Με αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα, ενστικτοδός, όλοι αυτοί μαζί και ομιλών να κάνουμε την μάταιη και, αν... και ανώφελη κίνηση, τη σπασμωδική και ανώφελη, όλοι να προσπαθούμε να σηκώσουμε πράγματα τα οποία την άλλη μέρα η γερανή μπόρεσαν και τα σήκωσαν, Αλλά εκείνη την ώρα ξέρω ότι πεθαίνουν άνθρωποι από κάτω από τι πέτρε. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Βλέπετε εδώ πιο κοντά την προηγούμενη εικόνα. Και, και δείτε εκεί στο βάθο, αν φαίνεται. Ε... αν φαίνεται. Ε... τέλος πάντων, δείτε εκεί στο, στο κέντρο της εικόνας, ένα, μια πέτρα εκεί πέρα από, από μπετόν, ένα κομμάτι μπετόν και δύο-τρεις που σκύβουν από πάνω από αυτό το μπετόν και κάτι κοιτούνε. Και δίπλα και ένα χωροφύλακα μοναδικό, ο οποίο τυχαία περνούσε από εκεί. Σα είπα, δεν μπορούσε να έρθει η αστυνομία που ήρθε μετά. Που δεν μπορούσαν ούτε αυτοκίνητα αστυνομικά να περάσουν, ούτε πυροσβεστικά. Κλείσαν οι δρόμοι, τίποτα. Και βλέπετε τυχαία ένα χωροφύλακα εκεί, λίγο αριστερά. Ιδείτε λίγο και την επόμενη εικόνα. Να δούμε έτσι λίγα πράγματα που δεν. Δείτε και την επόμενη εικόνα. Και διαβάστε κάτω, αν μπορείτε, όσο μπορείτε να διαβάσετε, τον υπότιτλο ότι οι αστυνομικοί και οι άνθρωποι εκεί βλέπουν ένα χέρι. Ε, αυτό που φαινόταν εκεί ε, δεν ήταν χέρι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας πάρουμε την εικόνα. Τέλος πάντων. ας, ναι, ας πάρουμε την εικόνα. Λοιπόν, ε, ήταν προεξήχε το πόδι ενός ανθρώπου, αλλά δεν θα σας πω παραπάνω τώρα. Εν πάση όμως περιπτώσει, προ προεξέχοντος του, ποδιού αυτού του ανθρώπου, που βέβαια νεκρός μετά από δύο μέρες βρέθηκε, αυτό ενεργοποίησε την, την, τυφλή αυτή, το τυφλό αυτό ορμέμφυτο των ανθρώπων να γλιτώσουν τον, τον, από κάτω. Πού να το γλιτώσουν και, πώς να το γλιτώσουν. Και, α ας γυρίσουμε λίγο στην προηγούμενη εικόνα, όχι αυτή που έχει κοντά τον, τον, χοροφύλακα, τον τότε χωροφύλακα, στην προηγούμενη, αν μπορούμε να γυρίσουμε, στην αμέσως προηγουμένη, σε αυτήν εδώ πέρα, όπου βλέπετε λοιπόν την πέτρα, αυτή την κοτρόνα, τη μεγάλη των πετών. Αυτό το πετών ε, 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 είχε σπάσει στα δύο και, και συνδεόταν μόνο με τα σίδερα που είχε μέσα το πετών. Τώρα οι μηχανικοί καταλαβαίνουν τι λέω. Συνδεόταν μόνο με τα σίδερα, οι δυο, τα δύο κομμάτια του και έπρεπε αυτά τα σίδερα να κοπούν. Για να, για να, γίνει μισό και μισό τον πετό να μπορέσει να το σηκώσει κάποιο ή κάποιοι. Που δεν και μετά μπορούσε να το σηκώσει. Τέλο πάντων. Και ήταν ένα λοιπόν, φτα, έφτασε ένα εκεί με ένα σιδεροπρίωνο στο χέρι. Πού το βρήκε και τι ήταν αυτό, ούτε έμαθαμε ποτέ. Ένα λοιπόν εκεί, αυτό που βλέπετε χωρί που κάνει, ο σκημένο με απλωμένο το δεξί χέρι, πια έπιασε. Α πάρουμε την εικόνα τώρα, α την πάρουμε. Τέλος, έπιασε αυτό το σίδερο να το κρατάει και αυτό με το σιδεροπρίωνο. Σιδεροπρίωνο το λένε, πώ το λένε, που γυρνάει ένα στρόγγυλο και κόβει. Νομίζω σιδεροπρίωνο το λένε. Τέλο πάντων, φορητό. Πάει να του κόψει το σίδερο, άλλο τώρα με το σιδεροπρίωνο, αλλά του φεύγει το. το, του ξεφεύγει απάνω στο σίδερο και πήρε το τα, τα χέρια εδώ. Ευτυχώ. Τέλο πάντων. Δεν του κόψει τα δάχτυλα, δηλαδή του πήρε το, τέτοιο. Τέλο Λοιπόν. Δεν μπόρεσε λοιπόν να σηκωθεί τίποτα εκείνο το βράδυ από τους ανθρώπους. Να δούμε λίγο την επομένη εικόνα. Την επομένη εικόνα λοιπόν, αυτή ήταν η, μάλλον η επομένη αυτή, η, όχι η επομένη εικόνα, η επομένη, όταν ξημέρωσε πια, που λένε ο Θεός τη μέρα, αυτή ήταν η εικόνα μιας ολόκληρης πολυκατοικία με φίλους, τουλάχιστον των δικούς μου και των γειτόνων, φίλους γνωστούς, και τα σχετικά. Εδώ λοιπόν είναι η προσπάθεια, εδώ πλέον, πλέον μπόρεσε έφτασε η αστυνομία, η πυροσβεστική, βλέπετε ένστολου, δεν ξέρω και εγώ αν είναι πυροσβέστε ή όχι. Προσπαθούν να πάνω εκεί καταρχά να εντοπίσουν τίποτα. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Καταλαβαίνετε βέβαια όλα αυτά πια τα βλέπε, ολόκληρη η Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι μια εικόνα που ίσω δεν σα λέει τίποτα, αν δεν σα εξηγήσω. Όπω σα είπα, προσπαθούσαμε εμεί με τα χέρια να σηκώσουμε μπετόνο, αυτά που βλέπετε κάτι ντουβάρια με μπετόν και με τέτοια που δεν σηκωνόταν. Για να καταλάβετε τι πράγμα συνέβαινε, δείτε τι μηχανήματα χρειάστηκαν την άλλη μέρα το πρωί να έρθουν. κοιτάξτε, κοιτάξτε αυτό το τεράστιο γερανό που με τα χίλια βάζα να σήκωσε και αυτό τα, τα, πράγματα. Εδώ όμω, ποιο είναι το χαρακτηριστικό τη εικόνα και το συγκινητικό. Γιατί αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Γιατί σα είπα σήμερα έτσι να δούμε κάποια πραγματάκια που δεν. Λοιπόν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σηκώνουν και αμέσω μετά και όλοι οι υπόλοιποι τα χέρια ψηλά γιατί κάθε λίγα λεπτά ε, οι χειριστ, όχι οι χειριστές, αλλά άνθρωποι που ήταν μπροστά στην μπούμα του Γερανού βλέπανε ή αντιλαμβανότανε ότι ε, μπορεί κάποιος μέσα από τα ερήπια να φώναζε, να είναι ζωντανός. Όταν δηλαδή σηκωνόταν κανένα μεγάλο τείχο, τον σήκωνε στον αέρα του Γερανό κτλ. Αμέσω λοιπόν αυτοί που ήταν κοντά, οι εργάτε, οι μηχανικοί, ποιοι αυτοί και εγώ δεν του ξέρω τώρα, κάνανε σήμα στον κόσμο που έβλεπε, εκατοντάδε παρακολουθούσαν από πιο μακριά, αλλά και στον χειριστή των, των Γερανών, ε, για να κάνουν απόλυτη σιγή. Μη τυχόν μπορέσει όποιο είναι πάνω από το άνοιγμα να ακούσει τον καταπλακωμένο. Και, <coughs> και ήταν πραγματικά μια συγκινητική ας πούμε στιγμή όταν ακούτε τρομερό θόρυβο από τα μηχανήματα, τον κόσμο να μη συζητάει να κάνει ε, μόλις σήκωναν τα χέρια αυτοί οι άνθρωποι γινόταν μια νεκρική σιγή, νεκρική σιγή, δηλαδή δεν μπορώ να σας την περιγράψω, Μπά και ακουστεί τίποτα. Βέβαια, δυστυχώ κανένα δεν επέζησε. Από του καταπλακωμένου εννοώ, γιατί όπω σα είπα, όσοι πρόλαβαν και έφυγαν με το πρώτο κούνημα, αυτοί σώθηκαν. Αλλά κανένα δεν επέζησε και τζάπα και άδικα η προσπάθεια αυτή. Και δείτε και την επόμενη εικόνα. Ε, την αμέσω επόμενη. Και μπροστά στην ελπίδα μετά μια-δυο μέρε να βρεθούν ζωντανοί που δεν βρέθηκαν. είχαν επιστρατευτεί και θέλοντε, αλλά και από το νομίζω το ΑΧΕΠΑ, είχε, δεν θυμάμαι ποιο τώρα, είχαν σταλεί αδελφέ ε, νοσοκόμε, με όλον βέβαια τον εξοπλισμό των προβλεπόμενων, τόσο ώστε αν πραγματικά βρεθούν, να, την ίδια στιγμή να τύχουν κάποια άμεση περίθαλψη και να διακομιστούν στο νοσοκομείο. Δυστυχώ και αυτά τα μέτρα. Αλλά σκεφτείτε τώρα όλα αυτά να τα παρακολουθεί μια ολόκληρη πόλη πανικόβλητη. Και ας δούμε και την επόμενη εικόνα. Και όπου λοιπόν, όπου λοιπόν εντοπιζόταν ανθρώπινο σώμα, σώμα, τρέχαν οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες με τα φορία, αλλά, αλλά βλέπετε εδώ ανεβαίνουν τα χαλάσματα με το φορείο, κάποιος εξωματικός τους δείχνει πού που εντοπίστηκε σώμα, τρέχουν λοιπόν, αλλά δείτε και την επόμενη εικόνα, δείτε και την επόμενη εικόνα, η επιστροφή του φορείου και των πυροσβεστών, είναι αυτή, δηλαδή, μεταφέρουν ε, ουσιαστικά νεκρούς. Και όπως θα δείτε και στην επόμενη εικόνα, στην επόμενη εικόνα, ε, εδώ γι' αυτό έχει σημασία θα το δούμε αργότερα, είναι η πρώτη πρώτη στιγμή, βέβαια αυτή είναι αυτή για να μην θεωρηθεί ότι ε, αυτή τέλο πάντων είναι η Άνα Σουσίδου, η οποία σκοτώθηκε δυστυχώ μαζί με τον αδελφό τη μέσα στο κτίριο. Αυτό έχει σημειώστε το όνομα, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και ενδιαφέρον για μετά. Τι βγάζουν και την Άννα Σουσίδου και τον αδελφό τη, σκοτωμένοι. Σκοτωμένο και του δύο καταπλακωμένου. Εννοείται, α πάρουμε την εικόνα, εννοείται πω η τελευταία αυτή φωτογραφία, η οποία είναι λίγο έτσι σοκαριστική, δημοσιεύθηκε στις εφημερίδε, γι' αυτό και σα τη δείχνω. Ε, δεν σα κρύβω ότι έχω στην κατοχή μου φωτογραφίες που δεν υπάρχουν πουθενά από τα ευρήματα μετά την άρση των ερηπείων, αλλά δεν μπορούν να φανούν στην τη τηλεόραση αυτές. Και με περιοριζόμαστε σε κανένα δυο αν είναι σκλήρας, που δημοσιεύτηκαν ήδη τότε. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε και την επόμενη εικόνα, προχωρώντας. Εδώ πυροσβέστες και γιατροί μεταφέρουν πάλι, βλέπετε το μηχάνημα που βλέπαμε προηγουμένως του μεγάλο, φαίνεται έφτασε πιο χαμηλά, και τα λοιπά. Μεταφέρουν πάλι δυστυχώς νεκρούς. Να δούμε την επόμενη εικόνα. Όπου στην επόμενη εικόνα ε, πυροσβέστης πραγματικά έχουν, έχουν, οργανωθεί πια, έχουν συνδεθεί με μάνικες, με νερά, με τα πάντα, μπορούν και έρχονται πυροσβεστικά οχήματα και ε, φο, ποτίζει, με, βρέχει τα ερείπη αυτά, τα χαλάσματα αυτά με νερό, ώστε τουλάχιστον να μην υπάρχει η σκόνη. Αν οτιδήποτε άλλο δεν μπορούν να κάνουν, τουλάχιστον να μην υπάρχει η σκόνη. Και καταλαβαίνετε το τι γινόταν στο συναισθηματικό πεδίο όταν αυτές οι εικόνες, όπως και η επομένη, δείτε την επομένη εικόνα, δημοσιευόταν στις καθημερινές εφημερίδες και με τα αριθμητικά δεδομένα που θα δείτε στην αμέσως επόμενη. Στην αμέσως επόμενη. Βλέπετε, η Μακεδονία. Ερημώθηκε η Θεσσαλονίκη, η 20 νεκροί, 30 γνώμινοι. Και δυστυχώς από του 30 αγνοούμε, αγνοούμενου όλη τη Θεσσαλονίκη, γιατί πέσανε μαρκίζε, πέσανε αυτά να πούμε, οι περισσότεροι ήταν νεκροί. Δηλαδή, ο αριθμό των νεκρών ήταν κοντά, κοντά στο άθροισμα αυτών των δύο αριθμών. Ε, και, και σκεφτείτε τώρα του γονεί, του οικογενειάρχε που είχαν μικρά παιδιά που να προστατεύσουν, να κάνουν και να δείξουν, όταν διάβαζαν πρωτοσέλιδα αυτά που θα δείτε στη συνέχεια, αυτό που θα δούμε μάλλον στη συνέχεια όπου οι οικογένειε θα στα ερήπια. Γιατί οι οικογένειε θα στα ερήπια, ε, γιατί, ας πάρουμε την εικόνα, γιατί ναι μεν δεν μπορούσαν να ερευνηθούν τα ερήπια αυτά γρήγορα, αλλά όμως όταν αναζητήθηκαν, σας είπα πριν, σε κατάσταση αλλοφροσύνης, όλοι τρέχαμε να δούμε πού είναι η δική μας, τουλάχιστον της γειτονιάς, που έγινε το κακό, αυτό που τρέχαμε εκείνη την ώρα, όλοι αλόφρονε, κάποια στιγμή κατακάθισε και φάνηκε ποιοι λείπουν. Φάνηκε ποιοι λείπουν. Και αυτοί που λείπανε λοιπόν ήταν οι οικογένειε που λέει αυτό το ρεπορτάζ. Ε, να δούμε την επόμενη εικόνα. Όπου τότε ε, δεν ξέρω κατά πόσον η καλή εφημερίδα ή τότε ο ελληνικός βορρά αναμένονται με τα σεισμοί, δεν ξέρω από πού. Ε, πήρε τις έπαιρνε τι πληροφορίε. Μπορεί να είναι και έτσι μετά από ένα σεισμό μεγάλο, πιθανώ. Αλλά όμω αυτά και αληθινά να είναι, επέτειναν τον πανικό. Γιατί επέτειναν τον πανικό, α πάρουμε την εικόνα. Γιατί όλοι ξέραμε, ξέρανε και χωρί <coughs> και χωρίς να είναι σεισμολόγοι ή μηχανικοί και τέτοια, όλοι καταλαβαίναμε ότι μια πόλη με κατοικίε βαριά πληγωμένες από το σεισμό είναι πολύ πιο ευάλωτη ακόμα και σε μετασυσμό. Υπήρξαν ε, πολυκατοικίε στην παραλία, στον παραλιακό μέτωπο τη Θεσσαλονίκη, οι οποίε είχαν κλείσει, από δεξιά-αριστερά, βέβαια δεν πέσανε. μεγαλύτερη του 25% που, ε, που 25% τώρα θα σα φανεί βέβαια παράξενο, αλλά όλε οι επιστήμε έχουν και τα παράξενά του. Που κλείσει 25% είναι ανοιχτή, είναι ανοιχτή ε, στη στατική μελέτη. Ε, υπήρξαν πολυκατοικίε που είχαν κλείσει μεγαλύτερο του 25%. Εύλογα λοιπόν, διαβάζοντα κανεί και αυτά τα δημοσιεύματα, αλλά και ξέροντα από κοινή πείρα ότι καμιά φορά ο σεισμό ακολουθείται από μετασυσμού, τρέμαν όλοι να πλησιάσουν το κτίριο στο οποίο μένανε. Και βρέθηκαν άνθρωποι, θα το δούμε τώρα, χωρί ρούχα, χωρί αυτά και δεν τολμούσε κανένα να γυρίσει στο σπίτι του. Βέβαια, δείτε την επόμενη εικόνα. Ε, ε, υπήρχαν και δημοσιεύματα ενθαρρυντικά, ας πούμε, κρατάει η πόλη. Ε, δηλαδή βλέπεις ότι δεν νέκρωσε εντελώς, παρά το όργιο φημών, όπως λέει, μετά τον τριπλό σεισμό. Βέβαια, θα δούμε λίγο παρακάτω πράγματα περισσότερα, αλλά δείτε την κοπέλα τώρα, μια κυρία, κοπέλα, κοριτσάκι, τι είναι, δεν μπορώ να διακρίνω, που κοιμάται όμως και αυτό μέσα στο αυτοκίνητο. Μέρες ολόκληρες να κοιμάται κανείς μέσα στο αυτοκίνητο. Η οποία πόλη όμως, ενώ ως πόλη κράτησε, δομικά στο πω έτσι. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Ας δούμε την επόμενη. Ε, νεκρή πόλη Θεσσαλονίκη. Ε, νεκρή πόλη με την έννοια πια ότι κανείς δεν πήγαινε στη δουλειά του, κανείς είχαν σταματήσει τα πάντα πλην εξαιρέσεων που θα πούμε και δυο λόγια στη συνέχεια. Ε, η έρευνα απελπισμένες πλέον, διότι με το πέρασμα της των ορών, ακόμα και κανείς να έχει διασωθεί εδώ μέσα σε αυτό το συνοθήλευμα που βλέπετε, θα έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Ε, σκεφτείτε ένα μόνο, ας πάρουμε την εικόνα, σκεφτείτε ένα μόνο πράγμα για την ελληπή, ας πούμε, οργάνωση. Η Θεσσαλονίκη δεν είχε σεισμογράφους. Δεν είχε σεισμογράφους. Και όταν έγινε αυτός ο μεγάλος σεισμός, στείλανε τρεις, νομίζω, το νούμερο μόνο μήπως δεν ήταν τρεις και ήταν λίγο, στείλανε τρεις σεισμογράφους από τα Σκόπια από το Σεισμολογικό Ινστιτούτο των Σκοπίων. Το οποίο Σεισμολογικό Ινστιτούτο των Σκοπίων ήταν πολύ πιο οργανωμένο από την Ελλάδα. Γιατί, Γιατί τα Σκόπια είχαν δοκιμαστεί 10 χρόνια πριν από έναν τρομακτικό σεισμό, τρει χειρότερο τη Θεσσαλονίκη, και αυτά τα οποία γίνανε εδώ μετά το 78, η οργάνωση, εκεί είχε γίνει 10 χρόνια πριν. Και στέλνω λοιπόν από τα Σκόπια τρει σεισμογράφου. Δείτε λίγο την επομένη εικόνα να θυμηθούν οι παλαιότεροι. Αυτό βέβαια είναι 10 χρόνια πριν. Ε, για να κρυβολογήσω, επειδή έγινε το 1963 ο σεισμό των Σκοπίων, ο μεγάλο αυτό, και για να καταλάβετε τα μεγέθη, στα Σκόπια σκοτώθηκαν 4.500 άνθρωποι. Αυτό που λένε εκεί οι νεκροί, υπολογίζονται από 2 σε 7.000, όταν και εκεί τέλειωσε η ιστορία, 4.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα Σκόπια. Δηλαδή τα μισά Σκόπια χάθηκαν. Εν πάση όμως περιπτώσει, με τέτοια συμφορά που του βρήκε, δείτε λίγο και την επόμενη εικόνα για να καταλάβετε, γιατί ήταν πιο οργανωμένη πια αυτή. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. 7.000 είναι οι νεκροί από τον σεισμών που κατέστρεψε χθε το πρωί την πόλη Σκόπια. Δεν ήταν 7.000, ήταν λίγο λιγότεροι, αλλά ένα ε, κολοσιαίο αριθμό. Στέλνουν λοιπόν δύο-τρει, νομίζω, σεισμογράφου από τα Σκόπια και. Με, με βάση αυτού, χρησιμοποιώντα αυτού, πλέον το σεισμολογικό εδώ το Πανεπιστήμιο μπόρεσε να δίνει αυτά που, τα, τα μεγέθη που είχαμε. Και ξέρετε, όταν είχαν δημοσιευθεί άλλε φωτογραφίε παλιότερα από, από ανθρώπου καταπλακωμένου, αυτά ανακλείθηκαν. πάρουμε αυτή την εικόνα, αυτά κατά τη διάρκεια αυτή τη τραγωδία αυτομάτω ανακλήθηκαν στη μνήμη των ανθρώπων. Δηλαδή, καθένα έφερε στη μνήμη του εικόνε που, που είχε δει καταπλακωμένων ανθρώπων από προηγούμενου σεισμού και όλοι μα, αν όχι την ίδια αυτή που θα δείτε τώρα, παρόμοιε εικόνε είχαμε δει και φέρναμε στο νου μα και δημιουργείται αυτή η ανησυχία, η φοβερή. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Καταπλακωμένο παιδί από σεισμό, νεκρό βέβαια φυσικά, όχι από την πολυκατοικία τη πλατεία υποδρομή, αλλά ακριβώ αυτέ είναι εκατοντάδε του διεθνή τύπου. Αυτομάτω όμω περίπου αυτά ερχόταν στο νου. Βεβαίω προσπαθούσαν, α πάρουμε την εικόνα, τη μεγάλη προσπάθεια έτσι προς καθησυχασμό, προς ηρε... ηρεμία των ανθρώπων κτλ. Την έκανε εκείνο ο παλαιότερο καθηγητή, ο Παπαζάχος ε, όχι ο νεότερο Παπαζάχος που είναι ο γιο του και είναι τώρα καθηγητή. Ε, τότε ήταν ο πατέρα, α πούμε, επικεφαλή του Ινστιτούτου. Ε, και προσπαθούσε να καθησυχάσει τον κόσμο, βέβαια. Αλλά, αλλά ας δούμε την επομένη εικόνα. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν, πόλη φάντασμα τα ξένα πρακτορία μεταδίδουν για την καταστροφή. Βέβαια σας είπα και πριν, σας είπα και πριν ότι τα ξένα πρακτορία <coughs> βασιζόμενα ίσως σε υπερβολικές αυτές να πούμε ή αυτές όπως σας το είπα πριν το Ράδιο Αρβίλα δίναν και υπερβολικά στοιχεία που ξεπερνούσαν ε, την πραγματικότητα. Ο κόσμος, ας πάρουμε την εικόνα, σε μια πόλη που εγκαταλείφθηκε κατά ένα μεγάλο μέρο και που τόσο πολύ που χαρακτηρίστηκε και η πόλη φάντασμα, πού να πάει ο κόσμο, η πρώτη αυθόρμητη αντίδραση ήταν τα χωριά. Τα χωριά. Βέβαια, περί το να σα πω ότι την πρώτη νύχτα και την επομένη το πρωί δεν μπορούσε κανεί να πάει και πουθενά γιατί μπλοκάραν όλοι οι δρόμοι. Μπλοκάραν το αυτοκίνητο η Θεσσαλονίκη και η, η, περιοχή της, πώς το λένε, οι, συνοικισμοί και τα τέτοια ήταν 800.000 άνθρωποι. Δεν μπήκαν και 800.000 αυτοκίνητα, εντάξει. Αλλά κάποιες χιλιάδες που μπήκαν μέσα στη νύχτα σε αυτοκίνητα για να απομακρυνθούν από μια πόλη που πέφτει το ένα και τα σπίτια και το ένα και το άλλο, σταμάτησαν τα αυτοκίνητα εκεί που ήταν. Εκεί που ήταν σταμάτησαν τα αυτοκίνητα. Για ώρες. Ούτε και αυτό δηλαδή είναι και αν όμοι το ποτέ γίνει και τίποτα άλλο, στην Ελλάδα ή εδώ ή οπουδήποτε, το να τρέχουν μόλι τα αυτοκίνητα 100.000 και 200.000 αυτοκίνητα να βγουν στου δρόμου, πάλι είσαι σταματημένο και ακόμα χειρότερα. Γιατί με τα πόδια μπορεί να πα και πουθενά. Στο αυτοκίνητο είσαι και πιο παγιδευμένο. Τέλο πάντων, ξεκινάνε οι άνθρωποι, προσπάθησαν να ξεκινήσουν γιατί και τα περίχωρα τη Θεσσαλονίκη γνωρίζοντα εκείνη τη στιγμή ή μη γνωρίζοντα, δεν ξέρω. Εκείνη τη στιγμή δεν λειτουργούσε, σα τίποτα σε επίπεδο πληροφόρηση. Ότι είχαν. Δείτε λίγο και την, την ίδια την, καταστροφές σε 14 χωριά της Θεσσαλονίκης, μεταξύ Λαγκαδά και Βόλβης, το επίκεντρο. Ε, δηλαδή, δεν ήταν και τόσο ωραία τα χωριά από άποψη ενώ σεισμικής ασφάλειας, καταστροφές και σε αυτά, το επίκεντρο ήταν κατακή και κυκλοφόρησε και μια, ας πάρουμε την εικόνα, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ανέλεγκτης, ας πούμε, διάδοσης των ειδήσεων, κυκλοφόρησε όπως σας είπα πριν ότι άνοιξε η Εθνική και τρέχανε και βγαίνανε νερά και παραμύθια τέτοια ότι άνοιξαν κρατήρες στη Βόλβη και στο, στη Γερακαρού στα χωριά αυτά προς τα δόμερια, προς τη Λίμνη τέλος πάντων που ήταν και το επίκεντρο του σεισμού ότι άνοιξαν κρατήρες και άνοιξε η γη Αποτελ, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα δεν είναι ολόκληρες να, να διαψεύδουν οι αρμόδιοι δεν υπάρχουν κρατήρες ε, φυσικά δεν υπήρχαν κρατήρες κρατήρα είναι τεράστιο πράγμα σαν το άνοιγμα του ηφαιστείου. Καταλαβαίνετε πόσο επιτείνεται ο πανικός με τέτοιες ιστορίες. Και τόσο επιτε... επετάθηκε ο πανικός εκείνες τις μέρες που ακόμα και στα χωριά, ας πάρουμε βέβαια την εικόνα, ακόμα και στα χωριά βγήκαν οι άνθρωποι που είναι μονόροφα, που είναι εκτισμένα ίσως και με άλλο τρόπο και δεν φάνηκε πολλά να κατέρευσαν, ε, ακόμα και στα χωριά λοιπόν, Βγάλανε έξω στι αυλέ, στα χωράφια, τα κρεβάτια του εδώ είναι χωριό. Όπω καταλαβαίνετε, δεν είναι εδώ η πόλη, η Θεσσαλονίκη. Σε όλα αυτά τα χωριά λοιπόν, διαβάζοντα και ακούγοντα οι άνθρωποι ότι καμιά φορά την ψεύτικη είδηση την πιστεύει πιο πολύ και από τα μάτια, από τα μάτια σου. Διαβάζοντα τούτη η γιαγιά και όλο ο κόσμο στα χωριά, ότι άνοιξαν κρατήρε και καταπίνουν τον κόσμο, βγάλαν, τα, βγάλαν έξω τα κρεβάτια και τα τέτοια και την οικοσκευή ολόκληρη για να είναι πιο ασφαλή. Μπε στο σπίτι, μην ξέρω, μπαίνει στον κρατήρα. Στη Θεσσαλονίκη, ας πάρουμε τώρα την εικόνα. Στη Θεσσαλονίκη, εκτός από τη φοβερή αυτή τραγουδία που σας είπα τώρα και την θυμούνται ο κόσμος, στο, στο μάτι του ανθρώπινου αποτυπώνονταν κάθε μέρα, γιατί έκαναν μήνες και μήνες να, να, να αποσυρθούν τα ερήπια και τα τέτοια, αποτυπώθηκαν ανεξίτηλα ίσως και εικόνες καταστροφής μεγάλης υλικής. Ας πούμε για παράδειγμα εκατοντάδες αυτοκινήτων Εκατοντάδε αυτοκινήτων καταστράφηκαν εντελώ από τι λέτε. Από μπαλκόνια που πέσανε πάνω στα παρκαρισμένα. Από μαρκίζε, ξέρετε τι οι μαρκίζε, τα στέγαστρα στα μαγαζιά και στα τέτοια, από μαρκίζε που κατέρευσαν, κατεστράφησαν εκατοντάδε αυτοκινήτων. Δηλαδή πέραν τη αναγκαστική πλέον ακινητοποίηση των, 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 ιδιοκτητών που δεν μπορούσαν να βγουν από την πόλη, χάσαν και τα αυτοκίνητά του. Αυτό το βλέπαμε κάθε μέρα. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτό τώρα πώ έπεσε η Μαρκέζα πάνω στα αυτοκίνητα. Κοιτάξτε, ιδίω το πρώτο, το κόκκινο, που δεν έμεινε, τι να τι επισκευάσει από αυτό ο άνθρωπο. Βέβαια το καλό ήταν όσα δεν βλέπουμε τώρα, δεν είχαν μέσα ανθρώπου. Ήταν όλα παρκαρισμένα τη νύχτα. Δείτε το επόμενο αυτοκίνητο. Βλέπετε. Τώρα δεν ξέρω, ίσω αυτό να επιδέχεται. Για δείτε την επόμενη εικόνα. Αυτό τώρα, δύο αυτοκίνητα, τα βλέπετε. Τι, τι δύο, ένα, δύο, τρία και ίσω πιο μπροστά από αυτό να υπάρχουν κι άλλα τρία αυτοκίνητα κατεστραμμένα εντελώ. Δείτε την επόμενη εικόνα. Αυτό σα είπα ίσω να είναι που αυτό να... να, επιδέχεται και καμιά που δεν το πιστεύω δηλαδή, αλλά δείτε την επόμενη. Δείτε, αυτό, αυτό κοιτάξτε, ο, ο σεισμό τι, τι πράγματα κάνει. Κατέστρεψε την οροφή του αυτοκίνητου. Πώ τώρα το πήρε πλάγια ο σεισμό, είπε η Μαρκίζα, ποιο ξέρει πώ έγινε. Κατεστράφει η οροφή, αυτό είναι ένα Toyota το, το βλέπω να είναι, Κατεστράφει ο ρουφή και δεν κατεστράφει το κάτω μέρο. Πώ έγινε αυτό το πράγμα, Μόνο η διεύθυνση των συντριμμάτων, πώ πέφτανε, το έκανε. Δείτε και την επόμενη λίγο εικόνα. Εδώ τώρα, κοιτάξτε τώρα, οι δρόμοι τη Θεσσαλονίκη γίναν αδιάβατοι. Αδιάβατοι. Γι' αυτό σα λέω που καμιά φορά τρέξαν όλοι στα αυτοκίνητα και το κάνουν καμιά. Πού να περάσει από εδώ, λέει, με τα αυτοκίνητα. Εδώ λοιπόν, ακούστε τώρα, αυτή είναι ο οδό ε, αυτό τώρα το λέω περισσότερο για τι Θεσσαλονίκε, γιατί τώρα όσοι παρακολουθούν την εκπομπή σε άλλε πόλει, σε άλλε χώρε, ίσω δεν μπορούν να το συνδυάσουν. Αυτή είναι η οδό Κατούνη. Το πάνω μέρο τη Κατούνη, πάνω από την οδό τη Μισκή. Εκεί που λέει Απόστολο το μαγαζί, αυτό το μονόροφο, ούτε μονόροφο υπάρχει ούτε τίποτα, εδώ υπάρχει μια πολυκατοικία, συμπτωματικά στην οποία πολυκατοικία βρίσκεται το δικό μου το γραφείο. Σε αυτή την πολυκατοικία που βλέπετε, σε αυτό το, το ερείπιο, το οποίο γκρεμίστηκε βέβαια το μαγαζί, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ο δρόμο η κατούνη, εκεί που περπατάμε εμεί και εγώ ακόμα περισσότερο, πέντε φορέ και δέκα την ημέρα. Κοιτάξτε πώ έγινε από τα μπάζα, από τα ερήπια που πέσαν από πάνω, από όλα αυτά τα μαγαζάκια. Δεν έμεινε τίποτα από τι μαρκίζε αυτών των μαγαζιών. Ε, Α πάρουμε την εικόνα, έτσι για να έχουμε μια, μια σφαιρική. Γιατί δεν ήταν μόνο η καταστροφή του υποδρομίου. Ε, για να γίνει και 1,5 δισεκατομμύριο ζημιά, δεν ήταν μόνο εκείνη. Ξαναγυρνάμε λοιπόν σε αυτό που λέγαμε για την πλατεία υποδρομίου. Κάποια στιγμή. Ναι, για, για να δούμε λίγο παρακάτω. Καταλήγουμε λοιπόν κάποια στιγμή. Αυτά να είναι τα μπάζα τη πολυκατοικία. Και όταν οι εξκαφεί αυτοί και οι γερανοί, λίγο με προσοχή τα σήκωσαν και τα πηγαίναν από εδώ και από εκεί, φάνηκε ένα αυτοκίνητο κάτω. Το βλέπετε, κάτω από την πολυκατοικία, φαίνεται υπήρχε παρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο. Βλέπετε τις δυο... το κάτω μέρο του, την εξάτμιση και όλα αυτά. Και δεξιά-αριστερά βλέπετε δύο ρόδε. Δηλαδή αυτό μοιάζει και με μαγική εικόνα, κάτι παιχνίδια που είχαν παλιά και τα περιοδικά τα παλιά. Μαγική εικόνα. Βλέπετε ένα αυτοκίνητο τώρα εκεί πέρα. Με το πλάι αναποδογυρισμένο και τι δύο ρόδε. Αυτό βρέθηκε αφού, αφού σηκώσαν έτσι με τρόπο τα ερήπια τη ε, πολυκατοικία. Α δούμε την επόμενη εικόνα. Όπου, όπου από άλλη μεριά τώρα βλέπετε την πεσμένη πολυκατοικία η οποία έκλεισε φυσικά εννοείται το δρόμο κτλ και κόσμο ο οποίος παρακολουθεί. Όταν λοιπόν τελείωσε η προσπάθεια μπά και βρουν κανέναν ζωντανό, γιατί ξέρετε όλα αυτά έχουν ημερομηνία λήξεως, δηλαδή έρευνες, ε, σταματάν μετά από κάποιο σημείο, ας πάρουμε την εικόνα, σταματάν μετά από κάποιο σημείο, χρονικό ενώ, όταν είναι πια απίθανο, κατά τα πορίσματα βέβαια πια από εδώ και πέρα της ιατρικής, είναι πια απίθανο να, να έχει επιβιώσει άνθρωπος, τότε πια σταματάνε οι έρευνε. Και αφού σταμάτησαν οι έρευνε να δούμε την επόμενη εικόνα. Ήρθαν πλέον μεγάλα φορτηγά του στρατού, όπως αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, και, και πια με, με, με φαγάνες, πώς θα του λένε αυτά τα μηχανήματα πλέον, ως μπάζα πια τα φόρτωνα στα στρατιωτικά αυτοκίνητα, Ας πάρουμε την εικόνα και μια τραγική έτσι, λεπτομέρεια ή παράμετρος που δεν την ξέρετε, δεν δημοσιεύτηκε πουθενά, τι τα κάνανε αυτά τα μπάζα. Επειδή σε αυτά τα μπάζα υπήρχαν αντικείμενα των ανθρώπων, υπήρχαν ίσως περιουσιακά στοιχεία, υπήρχαν πράγματα, δηλαδή οι ολόκληρες οικογένειες από κάτω και κυρίως υπήρχαν και άνθρωποι σε όποια κατάσταση και αν υπήρχαν. Αυτά λοιπόν όπως τα φορτώναν σε αυτά τα φορτηγά δεν τα πετούσαν. Θα σα πω μια λεπτομέρεια που είναι άγνωστη. Τα πηγαίνανε στο Καφτατζόγλιο, στο γήπεδο, όπου στην εξωτερική περίμετρο του Καφτατζόγλιου ήταν τότε σαν πεζοδρόμιο. Σαν νομίζω τώρα κάτι άλλο έχουν κάνει εκεί, αλλά νομίζω, ήταν ένα φαρδί πεζοδρόμιο, πολύ φαρδί γύρω από το γήπεδο, έξω από το Καφτατζόγλιο. Αυτά τα φορτηγά λοιπόν, τα μεγάλα, τα ρέο που τα λέγανε τότε τα στρατιωτικά, πηγαίναν και αδειάζαν τα μπάζα εκεί πέρα σε μια μεγάλη έκταση, όπου πια συνεργεία ειδικών, μεταξύ των οποίων και οι ιατροδικαστές ερευνούσαν πια πια τα μπάζα. Αυτή ήταν η ιστορία της. Το τέλος δηλαδή αυτής της ιστορίας. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Και η Θεσσαλονίκη πια ε, παρέμεινε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τους ανθρώπους όχι μόνο να μην γυρίζουν στα σπίτια τους, αυτά τα λέω τώρα για τους νεότερους, γιατί οι παλαιότεροι τα βίωσαν, αλλά να, προσπα... την εικόνα, αλλά να προσπαθούν με φόβο, με κίνδυνο, με τα σεισμών, με κίνδυνο άλλων καταρρεύσεων, να πάρουν τα χρυώδη, τα στοιχειώδη. Διότι άνθρωποι. Κα, Κακήν κακό Φτάνει να σα πω, να σα θυμίσω μια εικόνα που τη θυμούνται ίσω οι παλιότεροι, για μέρε, για μέρες, άνθρωποι ήταν με τι πιζάμε του, μέρα νύχτα, και κορίτσια, κο, κυρίε, με τι νυχτικέ του. Μέρε, μέρε αυτό το πράγμα, χωρί να μπορούν να αλλάξουν, χωρί να μπορούν να βρουν ρούχα βέβαια μετά πέρασε αυτό, ξεθάρεψε λίγο ο κόσμος και γρήγορα γρήγορα μπαίναν μέσα στα σπίτια, παίρναν καμιά αλαξιά και βγαίνανε. Δείτε και την επόμενη εικόνα όπου ένας πυροσβέστης καημένο και αυτός, τι καημένο, καημένη κυρία η οποία μπήκε με στο σπίτι προφανώς, προφανέστατα, άρπαξε ό,τι νομίζει σαν ξεκεπάσματα, σαν φουστάνια, τι είναι αυτά και ο πυροσβέστης τη βοηθάει και όλα σηκώνει και αυτός κάτι τι είναι αυτό είναι πέρα, να βγει γρήγορα από τον επικίνδυνο χώρο και να πάει στον καταβλισμό. Ο οποίο καταβλισμό βέβαια από μακριά, δείτε λίγο την εικόνα. Από μακριά ο, ο καταβλισμό δείχνει αυτή την ιδηλιακή εικόνα, δηλαδή μια και λίγο με εκδρομή. Αλλά για σκεφτείτε εδώ, να περνάνε ώρε, να περνάνε ημέρε, να έρχονται η νύχτα, όπω σα είπα, να μην υπάρχει ρούχα, να μην υπάρχουν τρόφιμα, να μην υπάρχουν τουαλέτε για οι 7 υγιεινήσει, τα λένε, χώροι υγιεινής, να μην υπάρχει τίποτα για, χιλιάδε εκατομί... για χιλιάδες ανθρώπους. Δηλαδή αυτή είναι η εικόνα η ηδηλιακή της μέρας, αλλά δεν ήταν καθόλου ηδηλιακή όταν περνούσε η ώρα. Κάποια στιγμή, ας πάρουμε την εικόνα, ενεργοποιήθηκαν κάποιες υπηρεσίες της πολιτείας και άρχισαν να μοιράζουν πια αντίσκηνα, διότι δηλαδή, πάντα βρει ο κόσμος αντίσκηνα και μάλιστα τέτοια αντίσκηνα μεγάλα, δηλαδή που να μπορεί να μείνει άνθρωπος για καιρό οικογένειε. Και άρχισαν μέσω των αστυνομικών τμήματων υπηρεσίε, ουρέ για σκηνέ τα τμήματα, τα εννοεί τα αστυνομικά τμήματα, που μοίρασαν αμέσω πολύ λίγε. Η αερογέφυρα λειτουργεί, αλλά ο κόσμο μένει ξεσκέπαστο. Και υπήρχαν μεταφορέ υλικών, όχι μόνο από εδώ. Αλλά θα δούμε ίσω αν προλάβουμε και κάτι ακόμα για το εξωτερικό. Αλλά υπήρχε αερογέφυρα με, το, με την Αγγλία. Κατευθείαν θα έρχονταν από εκεί. Αλλά τι πρώτο να διανεμηθεί, τι δεύτερο και τι τελευταίο. Και αναγκάστηκαν, Α, δείτε λίγο και την επόμενη εικόνα και αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν, δεν χωρούσαν τον κόσμο οι ανοιχτοί χώροι, δηλαδή ποιοι ήταν ανοιχτοί χώροι, πάρκα, ε, η παραλία όχι τόσο που είναι πολύ ανοιχτός χώρος γιατί είχε κυκλοφορήσει τότε και σωστά μια προειδοποίηση ότι μήπω έρθει και κανένα τσουνάμι η Θεσσαλονίκη, έχει τεράστιο παραλιακό μέτωπο, Ευτυχώ δεν ήρθε τσουνάμι. Αν ερχόταν και κανένα τσουνάμι, δεν θα έμενε κανένα ζωντανό. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει παραλιακό μέτωπο 15-20 χιλιόμετρων. Τέλο πάντων. Προτιμήθηκαν λοιπόν τα γήπεδα, τα οποία γήπεδα, το ΠΑΟΚ, το, το και τα λοιπά, Όλα αυτά ήταν ψηλότερα. Αρκετά ψηλότερα. Οι Θεσσαλονίκη ξέρουν βέβαια τι λέω τώρα, καταλαβαίνουν. Τα γήπεδα ήταν πολύ ψηλότερα από το επίπεδο τη θάλασσα και ήταν πιο ασφαλή για τέτοια, για τέτοια περίπτωση. Βέβαια οι καταβλισμοί αυτοί, δούμε και την επόμενη εικόνα. Ε, προβλήματα στου καταβλισμού, καθαριότητα σκηνών και νερού. Αυτό που σα είπα προηγουμένω. Καλά γίνανε οι αυτοί οι καταβλισμοί, αλλά τι θα τρώει ο κόσμο εκεί πέρα, ε, εννοείται κλείσαν τα πάντα. Ε, τα εστιατόρια, αυτά τι, τι να λειτουργήσει και τι, αφού όλο ο κόσμο και αυτοί οι ίδιοι οι επιχειρηματίε βγήκαν στου δρόμου. Ε, τότε ήταν, α πάρουμε την εικόνα. Τότε ήταν υπουργό εδώ πάνω. Ένα, εδώ να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Κάποιο ονόματι Ζαρντινίδη είναι ο, το πρόσωπο που βλέπετε αριστερά, υπάλληλοι Θεσσαλονίκη. Πολιτικό υπουργό Βορειοελάδο τότε τη κυβερνήσεω του Καρμανλή, ε, ο οποίο περιήρχε το κι αυτό τις περιοχές αυτές προσπαθώντας επί τόπου να δώσει λύση. Ε, προσπά... Βέβαια, βέβαια, αυτό να σας πω και μια... Ας πάρουμε την εικόνα. Να σας πω και μια έτσι, ένα παραλυπόμενο από αυτή την ιστορία. Τότε ένας, ήταν ένας νομάρχης ονόματι εδώ Πιλαρινός. Ο νομάρχης αυτός επέσυρε την μήνυν των ανθρώπων διότι δεν κινητοποίησε έγκαιρα τον μηχανισμό τόσο στράφηκε ο κόσμος εναντίον του που αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργό να τον ξυλώσει, να ζητήσει την παρέτησή του. Όμως αυτή ήταν μια άδικη παρέτηση. Και θεωρείται ότι τον πέταξε έξω τον Πιλαρινό για να εξευμηνήσει τον κόσμο, αλλά σας λέγω εγώ ότι ήταν μια άδικη παρέτηση. Γιατί όταν έγινε ο σεισμός, ο Πιλαρινός ο άνθρωπος, αν βράδυ, ήταν στο σπίτι του. Προσπάθησε να φτάσει στην ομαρχία για να κινητοποιήσει ακριβώς τους μηχανισμούς που έπρεπε να κινητοποιήσει. Ε, στάθηκε αδύνατον. Τέσσερις φορές, μετά πιο όταν τα γεγονότα μαθεύτηκαν, τέσσερις φορές προσπάθησε η αστυνομία να τον βοηθήσει να φτάσει στην ομαρχία. Με τα αστυνομικά αυτοκίνητα. Εστάθη αδύνατο. Διότι ό, όταν, έχει μπλοκάρει μια πόλη, δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα. Δεν πάνε ένα αστυνομικό αυτοκίνητο, δεν πάνε ένα δεν, μπορεί να... δεν μπορεί να κινηθεί. Όταν πια είδε και από ότι δεν μπορεί με συμβατικό τρόπο να φτάσει στην ομαρχία, έμπαιξε ώρα, πέρναγε ο κόσμο στου δρόμου. Σχέδιο ξενοκράτη μηδέν. Αν, αν λεγόταν ξενοκράτη τότε, νομίζω. Τέλο πάντων. Οπότε πια μπόρεσαν και τον βοήθησαν να περάσει με μια αστυνομική μοτοσυκλέτα, όπου ο, οδηγός της ο οδηγό τη μοτοσυκλέτα, ο αστυνομικό, τον πήρε στο πίσω μέρο τη μοτοσυκλέτα, το κάδιμο και η μοτοσυκλέτα. Ελισσόμενοι φαίνεται από εδώ και από εκεί, τον, τον πήγε κάποτε στην Ομαρχία. Δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος που καθυστέρησε. Και τη, άδικα δηλαδή τιμωρήθηκε. Και ακούστε κάτι τώρα. Καιρό μετά, καιρό μετα, τελείως άσχετο θα σας φανεί με το σεισμό, αλλά τα, 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 πώς τα, λένε, τα παραλυπόμενα της ιστορίας έχουν και αυτά το ενδιαφέρον Καιρό μετά πέφτει ο Σάχη της περσία. Ε, πέφτει ο Σάχης της Περσίας και αναλαμβάνει εκείνος ο Χωμεϊνή, αν θυμάστε, και κάνει ο Μπόστα ένα σκίτσο στην εφημερίδα, ο Μέντε, όπω ήταν τζόγλο και που έλεγε πολλά για την αποπομπή του Σάχη. Και σε, που τα έλεγε έτσι και ανορθόγραφα και με πείματα. Και σε ένα τετράστιχο αυτού του, αυτού να πούμε, καμιά, ώρα θα σας το, καμιά φορά θα σας το διαβάσω ολόκληρο, έχει πολύ γούστο. Λέγοντα λοιπόν πώ οι Αμερικανοί εύκολα πέταξαν τον Σάχη από το θρόνο, δέχτηκαν να φύγει από τον Σάχη, ενώ ήταν άνθρωπό του των Αμερικανών και ανεγνώρισαν το Χουμίνι. Τελειώνει λοιπόν αυτό το τετράστιχο με το εξή ή πανίσχυρος μονάρχης, δεν πετιέται σαν νομάρχης. Πάρα πολλοί δεν κατάλαβαν τι θα πει αυτό. Και φάνηκε ότι το λέει ο Μπόστ για να ταιριάσει ο στίχος. Ε, δεν ήταν για να ταιριάσει ο στίχος. Ε, δεν μπορούσε δηλαδή να σωστό που πέταξαν το σάχι έναν ολόκληρο μονάρχη, όπως πέταξαν έτσι έναν νομάρχη στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόταν λοιπόν στο πέταγμα του Πιλαρινού από τον Καραμαλή, ως αδρανίσαντα κατά της. Τέλος πάντων το αμίζονται. Του μπυλαρινό, είμαστε, δεν είμαστε. Απλώς Απλώ αυτά είναι παραλειπόμενα που δείχνουν ότι ένα άνθρωπο, ο συγκεκριμένο τουλάχιστον, δεν έφταιγε για αυτή την ιστορία. Πολύ γρήγορα ανεργοποιήθηκαν κάποιοι μηχανισμοί, ένα από του οποίου, οι κυριότερη από του οποίου πια λειτουργήσαν, η αλήθεια είναι αυτή. Εδώ, χωρί ψωμί και τρόφιμα, μείναν οι άνθρωποι, όπω είπαμε προηγουμένω. Αλλά πολύ γρήγορα, δείτε την επόμενη εικόνα, άρχισε ο στρατό να μοιράζει τρόφιμα και κυρίως ψωμί, ε, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, ο στρατός, εκτός των άλλων μηχανισμών έκτακτης ανάγκης, έχει και αρτοποιητικού ε, αρτο... αρτοποιητικούς μηχανισμούς. Δηλαδή, σε περίπτωση ανάγκης, ο στρατός, ακόμα και αν κλείσουν όλα τα αρτοπία της χώρας, μπορεί να φτιάχνει ψωμί για χιλιάδες ανθρώπους. Βέβαια, δεν λειτουργούν αυτά έτσι τώρα εν ειρήνη και χωρίς σεισμούς, αλλά πάντως και κάθε πρωί λοιπόν, Βγαίνανε στο δρόμο στρατιωτικά λέω εφτά πώ τα φορτηγά, τα οποία προφανώ όλη τη νύχτα φορτώνανε ψωμιά και τρόφιμα και τα μοιράζανε στον κόσμο. Α δούμε και την επόμενη εικόνα, η οποία δείχνει ακριβώ εργάτε, φοιτητέ, λόγω και σώματα ασφαλεία, πρώτοι και μόνοι στη μάχη. Ακριβώ ενεργοποιήθηκαν εθελοντικά φοιτητέ, ΛΟΚ... Λόγω... Λέγαν τότε το αυτό που σήμερα λέμε μονάδες καταδρομών, λόχοι ορεινών καταδρομών. Τέλο ο στρατάς το λέμε ο γιατί δεν ήταν μόνο τα λόγια ήταν αυτοί οι μηχανισμοί με φαγητά, με τρόφιμα και με τέτοια. Και σιγά σιγά, σιγά και πριν προχωρήσουμε λίγο να παρακαλέσουμε τους τεχνικούς μας, αν μπορούν, αν σε επισημάνουν λίγο, μάλλον είναι η φωτογραφία υπαριθμών 85, 85 που δείχνει κάποιου αξιωματικού σε μια πόρτα μπροστά να την κρεμίζουν. Αν μπορούν να την εντοπίσουν για να την πλάχνουν σε δύο λεπτά. Γύρω από το 85 είναι αυτό. Τέλο πάντων, λοιπόν. Ε, αυτή, ναι, αυτή. Α την πάρουμε προ στιγμή. Α την, την, κρατήσουμε κάπου προ στιγμή. Ε, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Την επόμενη, όχι την 85, την επόμενη. Αυτή που ήμασταν στη σειρά. Ε, στη σειρά λοιπόν, να βοηθήσω λίγο λοιπόν, ίσως τους μπέρδεψε εγώ τους τεχνικούς που χειρίζονται τα μηχανήματα. Ε, μετά τους αξιωματικούς, που μιρά τους στρατιώτες που μιράζαν ψωμί και τέτοια, έχουμε μια εικόνα των καταβλισμών με απλωμένα τα ρούχα. Αν αυτό βοηθάει λίγο ε, τους τεχνικούς μας, ας τη δούμε. Αυτή, αυτή ακριβώς. Λοιπόν, ε, αυτό είναι μια χαρακτηριστική εικόνα. Δεν είναι τίποτα, ας πούμε, ιδιαίτερο, αλλά πώς, πώς η ζωή πανίσχυρη, επανέρχεται σιγά σιγά και στη μεγαλύτερη τραγωδία. Και μετά τη δεύτερη τρίτη μέρα έβλεπες σε όλα τα αντίσκηνα αυτά απ' έξω απλωμένη μπουγάδα. Τι να έκαναν οι μανάδε, ιδίω αυτέ με μωρά, με παιδιά που έπρεπε, αλλάζουν τα παιδιά, ακόμα τα πιο μωρά, συνέχεια αλλάζουν. Τι να έκαναν. Η ζωή είναι πανίσχυρη και, αυτή τη, και βλέπαμε αυτέ τι εικόνε. Και εκείνο που επίση είναι αξιοθαύμαστο ήταν ότι το ίδιο βράδυ του σεισμού, ε, αδειάσανε από τους ασθενείς όλα τα νοσοκομεία. Βγάλαν, ο, παρά τον πανικό, παρά, παρά, την, την που φαντάζομαι και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και όλοι θα τον νου στα σπίτια τους, στα παιδιά τους, στην οικογένειά του ζει, έπεσαν, σκοτώθηκαν, τι κάνανε. Πρώτα βγάλαν όλους τους ασθενείς στα προάβλια των νοσοκομείων. Ε, να σας πω, εγκαταστάθηκε το ίδιο βράδυ μεγάλο πελώριο αντίσκηνο στο Ιπποκράτιο, όπου μεταφέρθηκαν οι επίτοκε του Ιπποκράτη, όπω ξέρετε, ένα τεράστιο νοσοκομείο τη Θεσσαλονίκη. και εκείνο το βράδυ, όπω και κάθε βράδυ, είχε πάρα πολλέ γυναίκε υπό παρακολούθηση. Είτε επίτοκε, είτε ασθενεί, είτε. Όλε κατόρθωσαν οι γιατροί και οι νοσοκόμοι, με τη βοήθεια του στρατού, βέβαια, που έστησε μια μεγάλη αυτή, να τι βγάλουν έξω, να μεταφέρουν όλα τα μηχανήματα και μέσα σε τέτοια λέλαπα να, να συνεχιστεί απρόσκοπτα, ε, απρόσκοπτα τώρα όσο μπορεί, αντίσκηνο βέβαια, αλλά να συνεχιστεί η των γυναικών αυτών και και, το, και τι, Φυσικά και εκείνο το βράδυ και το επόμενο και το μεθεπόμενο. Να δούμε λίγο την εικόνα. Άδειασαν τα νοσοκομεία οι ασθενεί στο Ήπεθρο. Γενική εφημερία των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού στα πάρκα. Ναι, λοιπόν. Και αμέσω λοιπόν άρχισαν και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Δείτε μια εικόνα, την επομένη μάλλον, όχι μια εικόνα, την επομένη. Δάνεια και ενισχύσει. Μέχρι 2,5 εκατομμύρια στου εμπόρου. Μέχρι 500.000 επαγγελματίε. Ακούστε τώρα μια λεπτομέρεια σε αυτή την, 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 είδηση. Ας πάρουμε την εικόνα. Μέχρι τότε ξέραμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις άμεσα, άμεσα δεν μπορεί να σταματήσει ούτε λεπτό η αστυνομία, η πυροσβεστική, άσχετο του ότι δεν μπορούν τα αυτοκίνητά της την ίδια στιγμή, αλλά προσπαθούν και μπορούν την επομένη στιγμή. Η αστυνομία, η πυροσβεστική, τα λόγ που βλέπατε εκεί, ο στρατός κτλ. Αυτό το ξέραμε όλοι ότι κινητοποιούνται αυτές οι μονάδες. Εκείνο που δεν ξέραμε και δεν το ήξερα κι εγώ παρόλο που εκείνο τον καιρό για ένα διάστημα δύο, δυόμισι, τριών χρόνων δεν θυμάμαι, εργα... εργαζόμουν τότε όταν έγιναν αυτά στην Τράπεζα της Ελλάδος ε... για λόγους προφανής δεν μπορούσα να περιμένω και να περιμένω μέχρι να γίνουν οι διαγωνισμοί για το εισαγγελικό σώμα κτλ που γίναν σε 2,5 χρόνια ε... δουλε... εργάστηκα ένα διάστημα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν ήξερα κι εγώ ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφή, όσο μεγάλη και να είναι, η Τράπεζα τη Ελλάδο δεν μπορεί ούτε ένα λεπτό να κλείσει. Γιατί, Γιατί ήταν... είδατε λοιπόν αυτό που λέει ε, δάνεια και τέτοια και εκείνα. Αυτά τα δάνεια, αυτή η βοήθεια των εκατομμυρίων δολαρίων που έρχονται να παίξω, πού θα έρθει αυτή η βοήθεια, με αεροπλάνα θα τα ρίχνουν τα λεφτά. Έπρεπε την ίδια στιγμή λοιπόν να λειτουργεί η κεντρική τράπεζα τη χώρα. Την ίδια στιγμή. Δεν πάνε δεν πάνε. Η Τράπεζα της Ελλάδος λοιπόν και ιδίω και ιδίως οι υπηρεσίε, παρένθεση, παρένθεση, τον καιρό εκείνο, Προσωπικώ δεν ήμουν σε τέτοια υπηρεσία. Δηλαδή, λέγοντα αυτά τα επενετικά για την Τράπεζα τη Ελλάδο και του υπαλλήλου του μέσα στη Λάλαπα, δεν ήμουν, ήμουν σε άλλη υπηρεσία. Εγώ σε έναν άλλο έλεγχο που δεν χρειάστηκε με στη νύχτα ή την πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί όμω χρειάστηκε την ώρα του σεισμού, την ώρα να αφήσουν τις οικογένειές τους τραπεζική της τράπεζας της Ελλάδος, αυτοί που εργάζονται στη λεγόμενη υπηρεσία σχέσεις με το δημόσιο, σχέσεις δημοσίου, αυτοί να τρέξουν και να μην φύγουν λεπτό από την τράπεζα για μέρες, ούτως ώστε όλα αυτά που βλέπετε, τα δάνεια, οι ενισχύσει απ' έξω, από μέσα, τα πάντα, τα πάντα, να έχουν οδό, το δρόμο, να είναι ανοιχτό ο δρόμος με τον οποίο φτάνανε στο σεισμόπληκτο. Στην κυβέρνηση καταρχά στα Υπουργεία τα παραπέρα και ακόμα να είναι ανοιχτό ο δρόμος της χορήγησης των μισθοδοσιών. Τον, λέμε τώρα, λέμε τώρα μέσα στη νύχτα ο στρατός έφτιαχνε κάθε βράδυ χιλιάδες, κατώ χιλιάδες μερίδες ε, φαγητών ή ψω, κτλ. Τα, ε, τα χρήματα από πού θα βρισκόταν για να φτιαχτούν όλα αυτά τα πράγματα. Έπρεπε λοιπόν ο δρόμος να είναι ανοιχτός. Ο δρόμος ήταν η Τράπεζα της Ελλάδος και ένα μεγάλο πώς να πούμε, μια μεγάλη αυτή γνωμοσύνη εκτό από τα σώματα ασφαλεία, όπω είδαμε, το στρατό, του εθελούντε, αυτού που τρέξαν την πρώτη νύχτα και πολεμούσαν, ήταν και υπηρεσίε συγκεκριμένε τη Τραπέζη Ελλάδα που παράτησαν και αυτοί οι Και αυτό που παρεκάλεσα πριν του τεχνικού μα να μπορέσουν να το βρουν και το βρήκαν ευτυχώ γρήγορα, είναι αυτό που θα δείτε ξανά τώρα που μα δείξανε, αν μπορούμε αυτό που το είπα πριν, φωτογραφία 85, εδώ ακούστε κάτι τώρα που δεν το έχετε δει ποτέ. Εδώ βλέπετε κάτι στρατιωτικό και μάλιστα ξένου. Αυτή είναι Αμερικανοί. Σε μια μεγάλη πόρτα να προσπαθούν να τη ρίξουν, να τη διαρρήξουν. Αυτή είναι η πιο πρωτότυπη διάρρηξη που έγινε ποτέ. Αυτή είναι η τράπεζα τη Ελλάδο στο Αργοστόλι. Στου σεισμού τη Κεφαλαιονιά, που μάλλον δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα, ήθελα να σα δείξω μερικά εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Όταν λοιπόν στου σεισμού τη Κεφαλαιονιά, όπου ισοπεδώθηκε το Αργοστόλι πράγματι, Χρειάστηκε, ε, έσπευσε διεθνής βοήθεια με μεγέθου ασύλληπτου. Ναι, αλλά πώς θα έρθει αυτή η βοήθεια. Εδώ λοιπόν, ενώ και εδώ οι υπάλληλοι τη Τράπεζα τη Ελλάδος ήταν προθυμότατοι να πάνε, από το, το μέγεθο του σεισμού στράβουσε ολόκληρη η κατασκευή τη Τράπεζα και δεν άνοιγαν οι πόρτε. Και αναγκάστηκαν Αμερικανοί στρατιώτε, από, ε, από ναύτε, οι οποίοι είχαν έρθει ε, την ώρα του σεισμού με Αμερικανικά πλοία για βοήθεια αναγκάστηκαν να κάνουν ένα συνεργείο το οποίο έσπασε, έκοψε τις πόρτες της τραπέζης της Ελλάδος για να ανοίξουν πρωί-πρωί. Εδώ είναι πριν τις σπάσουν τις πόρτες, νομίζω βάλαν και κάποιο αυτό κάτω, κρικτικό και τέτοια. Είναι δηλαδή η πιο παράξενη διάρρηξη της τράπεζας της Ελλάδος που έγινε ποτέ στη χώρα μας. Αυτή λοιπόν ήταν, ας πούμε, αυτό ήταν ο μηχανισμός της διοχέτευσης του χρήματο. Να δούμε λίγο και την επομένη εικόνα. Τώρα, αφήνοντα προ στιγμή την κεφαλουνιά στην οποία είχα σκοπό να πούμε δύο-τρία λόγια, να δούμε. Δεν πειράζει, να δεν τα πούμε. Ε, εξάλλου η, η πετιακή αυτή είναι για την Θεσσαλονίκη. Όπου, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Ε, όχι, συγγνώμη, όχι την επόμενη από του σεισμού τη κεφαλουνιά. Ε, την επόμενη από το σημείο που ήμασταν προηγουμένω. σω τώρα λίγο μπρο πίσω, λίγο μπερδεύω του τεχνικού μα. Α ξαναγυρίσουμε. Πού να ξαναγυρίσουμε στην, ε, στην εικόνα εκείνη που έλεγε ότι έρχονται δάνεια και ενισχύσεις για τη Θεσσαλονίκη. Η αμέσως επόμενη λοιπόν εκείνη, ναι, είναι αυτή. Σιγά σιγά λοιπόν ιδρύθηκε τότε μια υπηρεσία που λεγόταν η ΑΣΒΕ, υπηρεσία από καταστάσεως ε, σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος, η οποία εξήτασε όλα τα σπίτια που πάρθαν ζημιές και τα χώρισε ε, σε τρεις κατηγορίες, ε, με πράσινο και έβαζε καρτέλες μπροστά. Με πράσινη καρτέλα ήταν αυτά που δεν είχαν καμία σοβαρή βλάβη και μπορούσαν να κατοικηθούν. Ε, με κίτρινο, νομίζω το κίτρινο ήταν. Ανάτο, το, το λέει και δεξιά, συγγνώμη. Ναι, καλά θυμάμαι. Τα κίτρινα ήταν αυτά που είχαν κάποιε βλάβε, οι οποίε εάν επισκευαζόταν, μπορούσαν οι άνθρωποι να μπουν ξανά μέσα στα σπίτια του. Και τα κόκκινα, όπου δεν μπορούσε να μπει κανένα, διότι ήταν επικίνδυνα για κατάρρευση είτε και μόνα του είτε και με έναν μετασυσμό. Αυτή ήταν η κατηγορία. Όμω, ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έβλεπε στα σπίτια, στι πολυκατοικίε, η οι η οι, οι μηχανικοί τη ΑΣΒΕ να βάζουν κόκκινο, ε, να βάζουν πράσινη καρτούλα έξω στην εξώπορτα, το σήμα δηλαδή ότι μπορούν να μπουν μέσα, αυτοί γύρναγαν πια στα σπίτια του, διότι πια μπαίναμε και σιγά σιγά, πέρναγε ο καιρό, εφεχόρτα το φθινόπωρο, δηλαδή κάτι το οποίο. Ε, φαινόταν εύκολο και πολλοί ε, κάναν και την παρέα τους μεταξύ του θα και λίγο και ένα ελαφρό καλαμπούρι και τα τέτοια ε, όταν άρχισε να μπαίνει το φθινόπωρο έπρεπε κάτι να γίνει αυτό το κάτι άρχισε από τα πράσινα σπίτια που έμπαινε ο κόσμο μέσα ε, εδώ τώρα θα κάνουμε μία σοβαρότατη στάση ή παρένθεση όπως θέλετε όπως είδατε έπεσε μια αυτή η παρενθεση οπως θελετε Όπω ειδατε επεσε αυτη η πολυκατοικια και σκότωσε 40, 39 ανθρώπους. Ε, μεταξύ των οποίων, τουλάχιστον για τον ομιλούντα και τους γείτονες και φίλους. Τέλο. Mm -hmm. λοιπόν, αυτό νόητο είναι ότι τέθηκε ένα θέμα εντο... με πολύ μεγάλη ένταση. Γιατί σε ένα τέτοιο μεγάλο σεισμό, που πέσαν βέβαια μαρκίζες, πέσανε τέτοια πράγματα, κατέστρεψαν αυτοκίνητα και τέτοια, αλλά γιατί σε μια πόλη χιλιάδων πολυκατοικιών έπεσε μόνον αυτή. διατάχθηκαν έρευνες και έμεινε στο συλλογικό υποσυνείδητο, δεν υπάρχει σήμερα Θεσσαλονικιός, που να μην λέει ότι η πολυκατοικία αυτή έπεσε γιατί ο Νίκος, το λέω και εγώ με το μικρό όνομα γιατί αυτή ήταν η επωνυμία του Ζαχαροπλαστείου, ότι ο Νίκος λοιπόν, ο επιχειρηματίας, έκοψε μια κολόνα στο υπόγειο του Ζαχαροπλαστείου, ούτω ώστε να ξεκονομήσει χώρο μεγαλύτερο, να βάλει κάποια μηχανήματα, φαντάζομαι ψυγεία θα τα ζαχροπλαστεί, τι άλλα μηχανήματα να ε, καλά, τέλο δεν ενδιαφέρει τη μηχανήματα, θαύμαζε, αλλά έμεινε στο συλλογικό υποσυνείδητο ότι έκοψε μια κολόνα ο Νίκο. Εδώ τώρα, για κοιτάξτε, α δούμε την επόμενη εικόνα και θα σα πω μόνο δύο λόγια. Το κτίριο τάφο απεκάλυψε χθε του υπευθύνου. Ε, διεπιστώθη κάποια στιγμή το εξή πράγμα. Ακούστε τώρα. Θα σας, σας πω μόνο ελάχιστα και έχω λόγο που σας λέω ελάχιστα. Ας την πάρουμε αυτή την εικόνα. Όταν τέλειωσε η τραγουδία και ήρθε ο κόσμος και οι υπηρεσίε σε πλήρη λειτουργία, ανετέθη σε μια επιτροπή πραγματογνωμόνων η οποία προεδρεύεται από κάποιον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον κύριο Πενέλη. Τώρα βέβαια, συνταξ, ο, ο, ο μότιμος, όπως λέγεται, εδώ και χρόνια συνταξιούχος ο κύριος Πενέλης. Αυτή η επιτροπή είχε άλλα δύο μέρη, Ήταν τριμελή επιτροπή, τον Σωτήρη Κούβελα και τον Γιάννη Κόστογλου. Ο Σωτήρης Κούβελα ήταν ο γνωστό μηχανικό δήμαρχο κτλ. Ο Γιάννη ο Κόστογλου ήταν υπάλληλο τη πολεοδομία, μετέπειτα και για πολλά χρόνια μέχρι πρόσφατα ε, ανώτατος ανώτατο τέλεχο στην πολεοδομία τη Βέρειας. Τέλο πάντων, αυτά, αυτά, έχω λόγο που σα λέω αυτέ τι λεπτομέρειε. Τέλο πάντων. Γίνεται αυτή η επιτροπή. Τέλο πάντων, εγώ να σα πω τώρα μόνο δύο λόγια και θα σα εξηγήσω γιατί μπορώ μόνο δύο λόγια. Η πολυκατοική. α, περιττώ να σα πω ότι ακολούθησαν δίκε μεγάλε για αυτή την ιστορία. Ξέρετε, όταν σκοτωθούν 39 άνθρωποι, ακολουθούν δίκε, ακολουθούν. Λοιπόν. Ε, αυτή η πολυκατοικία αν το δει κανείς ψύχραμα, πια όπως το βλέπει η δικαιοσύνη. Κατέρευσε, καταρχάς πριν φτάσουμε στο κατέρευσε, ο Νίκος, ο επιχειρηματίας αυτός, ακούστε τώρα, είχε αγοράσει αυτό το χώρο, το μαγαζί αυτό, το κατάστημα και το υπόγειο του, το 1973, πέντε έξι χρόνια πρώτου σεισμού. Το αγόρασε με ένα συμβόλαιο φυσικά. Όπω γίνονται οι μεταβιβάσει των ακινήτων. Το αγόρασε από κάποια αδέλφια Ιακώβου. Σα λέω και ονόματα μετά από τόσα χρόνια, γιατί κάποιο μπορεί να θέλει να κάνει κάποια έρευνα περαιτέρω για πράγματα τα οποία δεν μπορώ να σα πω εγώ και θα σα πω γιατί δεν μπορώ να σα τα πω αμέσω μετά. Τα αγόρασε από κάποιον Ιακώβου, γιατί αυτά είναι γεγονότα που σα λέω, δεν είναι κρίσει. Θα σα πω και μετά γιατί δεν μπορώ να σα πω κρίσει. Δύο αδέλφια Ιακώβου. Στο συμβόλαιο, ακούστε κάτι που ποτέ δεν έγινε γνωστό. Στο συμβόλαιο αγορά του 1973 από του αδελφούς Ιακώβου, το υπόγειο αυτό περιγράφεται ω ενιαίο χώρο. Ω ενιαίο χώρο. Γιατί περιγράφεται ω ενιαίο χώρο, Γιατί αυτό το υπόγειο είχε μια, ένα τυχείο, ένα τείχο, α το πω έτσι, με πιο απλά λόγια, τον οποίο είχε ήδη γκρεμιστεί. Το υπόγειο λοιπόν ήταν χωρισμένο στα δύο με έναν τείχο που είχε γκρεμιστεί. Ο οποίο τοίχο, εξαιτία μια ιδιόμορφη κατασκευή αυτή τη πολυκατοικία, η οποία λέ, λέγεται, λεγόταν τότε και λέγεται ίσω και τώρα πεταλοειδή θεμελίωση, μια ειδική θεμελίωση, αλλά ειδική με την αρνητική έννοια, μια ανεπαρκή θεμελίωση, αυτό ο τείχο σήκωνε φορτία. Τι θα πει αυτό στη στατική μελέτη ενός κτηρίου η τυχοπία η τύχη, τα ντουβάρια, η τυχοπία είναι και αυτή με στη μελέτη τη στατική ως φορέας του βάρους αλλά όμω με πολύ συγκεκριμένα και μικρά ποσοστά. Δηλαδή την πολυκατοικία δεν την κρατάνε η τύχη. Εξάλλου θα έχετε δει όταν χτίζονται οι πολυκατοικίε, ένα πελώριο σκελετό χωρί κανέναν τείχο. Η τείχοι λοιπόν, ενώ συνεισφέρουν ελάχιστα στη στατική επάρκεια, δεν είναι το καθοριστικό. Στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, αυτός ο τείχος που γκρεμίστηκε στο υπόγειο λόγω της πεταλοειδούς αυτής της θεμελίωσης, έφερε φορτίο. Όταν λοιπόν γκρεμίστηκε αυτός ο τείχος, το φορτίο αυτό κατανεμήθηκε μεταξύ των λοιπόν και κολόνε που είχε εκεί κολονών και μεταξύ υπο... τη υπόλοιπη τυχοποιία. Αυτό είναι απολύτως βεβαιωμένο ότι ο Νίκο αγόρασε το υπόγειο αυτό με γκρεμισμένο τον μεσαίο τοίχο. Ε... τώρα, κάποια στιγμή, κάποια στιγμή, ο Νίκος πάει και κόβει και την κολόνα. Πάει και κόβει και την κολόνα. Με αποτέλεσμα, το φορτίο αυτό, το τεράστιο μιας πολυκατοικίας όλου αυτού του μπετών και τα τέτοια, εδώ υπήρχε και μια μικρή, αλλά ας μην την ανοίξουμε τώρα την ιστορία, υπήρχε και μια μικρή ιστορία με την διατομή του σίδερου, το, τέλος Τη σίδερο του το, το σίδερου που ήταν μέσα στι κολόνε, τη βάρκα του σίδερου. Τέλο πάντων, α μην σα μπερδέψω ακόμα παραπάνω τώρα. Λοιπόν, όταν ο Νίκο γκρέμισε την κολόνα αυτή, το σπίτι δεν κρεμίστηκε βέβαια, η οικοδομή δεν κρεμίστηκε φυσικά, αλλά το φορτίο πια κατανεμήθηκε μεταξύ ακόμα ολιγοτέρων υποστηλωμάτων. Ο αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν όταν πια έγινε αυτή η φοβερή δόνηση. Συν την πεταλοειδία, α πούμε, η μορφή που την έστριψε την πολυκατοικία, ήταν διαγώνια φτιαγμένη, και, ο, και η δόνηση αυτή την έστριψε την πολυκατοικία με έναν τρόπο έκανε μια μικρή περιστροφή που αν προλάβουμε στο τέλος, γιατί μην σας αυτόνομαι τεχνικά, και αν είδατε η πολυκατοικία αυτή έπεσε από το ένα μέρος του δρόμου, όπως είδατε, δεν κατέρευσε ίσια κάτω, έπεσε, την έστρεψε την πολυκατοικία. Έχοντας λοιπόν αυτή την ανεπαρκή στήριξη, έπεσε η πολυκατοικία. Για όλα αυτά γίναν δικαστήρια μετά. Θα μου πείτε τώρα το εξή. Γιατί κύριε Λογοθέτη μαζέστηλε τις λεπτομέρειες και ονομαστικά ακόμα. Η τάδη ήταν η Επιτροπή, ο Νίκος ήταν ο Νίκος κουφός που το αγόρασε από τους αδελφούς τάδε. Και προσέξτε μια απίστευτη σύμπτωση, τι φέρνει η ιστορία που και αυτό είναι τελείως άγνωστο. Ο Νίκος αγόρασε αυτό το, το, μαγαζί και το υπόγειο με ένα συμβόλαιο που το κατήρτισε ο συμβολογράφος της Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Σωσίδης. Θα μου πείτε γιατί το λέμε αυτό. Το κατήρτισε. Τώρα, δεν, είδε, δεν ήξερε, δεν είδε, δεν ήταν και ο έργο του συμβολογράφου να πει ότι μα πώς το υπόγειο αυτό δεν έχει τείχους. Τέλος πάντων, δεν το ξέρουμε αυτό. Το κατήρτισε ο Μιχάλης Σουσίδης. Μέσα σε αυτήν την πολυκατοικία μένανε τα δύο πρώτα ξαδέρφια του Μιχάλη. Η Άννα Σουσίδου και ο Νίκος Σουσίδης. Όταν βγάζανε λοιπόν μια γυναίκα ή πυροσβέστε σε ένα φορείο και σα είπα, θυμηθείτε την αυτή την εικόνα στο τέλο τη είναι η Άννα Σουσίδη, ήταν τα δύο ξαδέρφια του συμβολογράφου που έκανε αυτό το συμβόλο. Δηλαδή κάτι πράγματα φέρνει ιστορία, δηλαδή πόσε πιθανότητε μέσα σε 100.000 πολυκατοικίε τη Θεσσαλονίκη Πρώτοι που σκοτώθηκαν, ή όχι πρώτοι, αυτοί που σκοτώθηκαν να είναι πρώτα εξαδέρφια του συμβολογράφου που έκανε αυτό το συμβόλαιο το 1973. Και, και διακόψαμε τώρα και λέμε τα ονόματα ο Σουσίδη και ο Νίκο Κουφό που τα αγόρασε του αδελφού Ιακώβου. Και μπορεί να πει κανεί αντί να μα δει αυτά κύριε λογοθέτη, να μα δείχνει κάποιου δρόμου να ψάξουμε. Δεν μα δει κατευθείαν τι έγινε εδώ πέρα και ποιο έφταξε πραγματικά. Δεν μπορώ να σα πω για τον εξή λόγο. Αυτέ οι δίκε γίνανε όπω όλε οι δίκε δύο-τρία χρόνια μετά μου πείτε και τι μα πειράζει αυτό. Τόσο το καλύτερο μα πειράζει κατά τούτο η άλλη σύμπτωση τη ιστορία. Τα δύο-τρία χρόνια μετά που άρχισαν οι δίκε αυτέ, εγώ είχα τοποθετηθεί από την υπηρεσία εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη. Όταν η Θεσσαλονίκη είχε τέσσερι εισαγγελίε. Δηλαδή όλα αυτά ω δικαστικέ κρίσει πέρασαν και από τα χέρια του ομιλούντο. Και θεωρώ, α πούμε, άκομψο να πω πράγματα τα οποία προέκυψαν από ανακρίσεις που οι οποίε εκ του νόμου είναι μυστικέ, εκ του νόμου τα ξέρετε όλα αυτά. Όμω, αν κάποιο άλλο που δεν έχει αυτό το κόλλημα ή αυτή την, την, την υπερβολική δεοντολογία να, 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 λέει πράγματα μέχρι εκεί που πέφτουν ενδεχομένω σε κάποια απόρριτα, εγώ σα είπα τα στοιχεία, τα ονόματα, χρονολογία συμβολέων. Αν κάποιο άνθρωπο και τα ονόματα των πραγματογνωμών. Πενέλη, ε, Κούβελα, Κόστογλου που είναι η βασική πραγματογνωμοσύνη. Από εκεί και πέρα, Μιχάλης Σωσίδης ο συμβολογράφος, Νίκος Κουφός ο αγοραστής, αδελφή Ιακώβου και μάλιστα και μια λεπτομέρεια ακόμα αν διευκολύνει κάποιον αν θέλει εκείνο να ψάξει, οι αδελφοί Ιακώβου είχαν μαγαζί εκεί πριν το πάρει ο Νίκος που έφτιαχνε τζάμια. Τζάμια, βέβαια, μεγάλη επιχείρηση ήταν. Με τζάμια και φτάνει Τέτοια επιχείρηση ήταν. Αδελφοί, ακόμα. Εγώ δεν μπορώ παραπέρα να σα πω οτιδήποτε. Και για έναν άλλο λόγο, και σε ένα άλλο κομμάτι δεν θα σα πω το παραπέρα, γιατί αισθάνομαι τον εαυτό μου δεσμευμένο από πράγματα τα οποία όταν κανεί τα μαθαίνει έχοντα μια τέτοιου είδου ιδιότητα, οφείλει νομίζω να μην την. Ε, πως το λέει, να μην την χρησιμοποιεί την ιδιότητα για να αποκαλύπτει πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα πει. Αλλά όμω το να δώσουμε στοιχεία, ονόματα και τέτοια, αυτά δεν είναι αντικείμενα ε, απολογιών ή αντικείμενα κρίση δική μου, οποιοδήποτε τότε στην αδέλφου μου, είναι ονόματα αυτά. Κάποιο θα ψάξει παραπέρα. Κοντά σε αυτά λοιπόν υπήρξαν και οι παράπλευρε απώλειε. Ποιε παράπλευρε απώλειε. Ακούστηκαν τότε πολλά για κτίρια. Καταρχά, πριν σα πω αυτό, ξέρετε ότι καμιά φορά υπάρχει το πρόβλημα στι ιδιοκτησίε. Ε, κάτι να χαρακτηρίζεται διατηρηταίο να στεναχωριούνται, να δυσφορούν. Ακόμα και σήμερα γίνονται αυτά. Να δυσφορούν οι κληρονόμοι που δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν, δεν μπορούν να το κάνουν πολυγατοικία, να προσφεύγουν σε επιτροπέ, στο ΣΧΟΠ και στο ΜΟΠ και στα τα θυμάστε ή τα ξέρετε αυτά. Έτσι ήταν και τότε. Ένα εμβληματικό κτίριο τη Θεσσαλονίκη, το οποίο πράγματι ήταν κόσμημα, πράγματι, και οι παλαιότεροι τώρα θα με καταλάβουν πλήρω, ήταν αυτό που θα δείτε τώρα. Ήταν το ξενοδοχείο το Μεντιτερανέ το λεγόμενο, στην παραλία τη Θεσσαλονίκη. Το Μεντιτερανέ, ήταν ένα κτίριο από αυτά που αποτελούν κόσμημα όλων των πόλεων που έχουν θάλασσα, που έχουν παραλία. Εάν δείτε τη Νίκια στη Γαλλία, αν δείτε τη Μασαλία, αν δείτε πόλεις τέτοιε στη Μεσόγειο, παντού υπάρχει αυτό το στυλ, όπως και στις πόλεις της Βορειοαφρικής. Είναι ένα χαρακτηριστικό στυλ πανέμορφων κτίριων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το Μεντιτερανέ εννοείται με αυτή την κατασκευή που βλέπετε και με αυτή την ομορφιά που βλέπετε, ήταν χαρακτηρισμένο απογορευόταν να γκρεμιστεί δηλαδή ω διατηρητή. Ως... Και ο καθένα βέβαια μπορούσε. Αυτό είχε εστιατόρια κάτω, ήταν ξενοδοχείο πολυτελεία. Μπορούσε ο καθένα δηλαδή να κάνει μια επιχείρηση με το Μιντιτερανέ. Νομίζω, αν θυμάμαι τώρα μετά από τόσα χρόνια, την επιχείρηση την είχαν οι αδελφοί Τορνιβούκα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό τώρα ίσω κανένα παλαιότερο από μένα Θεσσαλονικιό. Ε, να επιβεβαιώσει αν το θυμάμαι καλά ή όχι. Ήταν μια επιχειρηματική οικογένεια, αδελφή Τορνιβούκα. Δηλαδή λειτουργούσε το Μιντιτερανέ, δεν ήταν ένα άχρηστο κτίριο. Όμω, όμω, ίσω ε, σκεφτόταν κάποιοι ότι αυτό αν γινόταν μια ε, 12όροφη πολυκατοικία θα ήταν πολύ πιο συμφέρον. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή λοιπόν, α πάρουμε την εικόνα, κάποια στιγμή λοιπόν το Μιντιτερανέ ναι, χαρακτηρίστηκε. Ε, χαρακτηρίστηκε, ε, πώς το λένε αυτό, ας πούμε, ας πούμε επικίνδυνο. Επικίνδυνο, από το σεισμό. όταν ένα κτίριο χαρακτηρίζεται επικίνδυνο, για να μη σκοτώσει και τον κόσμο, τι πρέπει να γίνει, Πρέπει να γκρεμιστεί. Το ερώτημα όμω, θα μου πείτε αυτό δεν είναι αυτονόητο. Μια χαρά αυτονόητο είναι, αλλά το ερώτημα είναι, κατά τα παράπονα τότε και τι καταγγελίε, ε, αυτό το κτίριο ήταν πράγματι τιμόρροπο. Γιατί ξέρετε, αυτά τα παλιά κτίρια είχαν και άλλου είδου θεμελιώσει. Ε, Α πούμε, ένα μόνο παράδειγμα θα σα πω, ε, η Τράπεζα τη Ελλάδο, δίπλα, αυτή που την ξέρετε, η εθνική, που το, ένα, το μισό κτίριο είναι η Εθνική Τράπεζα και το υπόλοιπο Τράπεζα τη Ελλάδο δεν έπαθε ούτε μια ρογμή, ούτε μια ρογμή, ούτε καν στην τυχοπία, όχι ρογμή σε, στον φέροντο οργανισμό, στην τυχοπία, στα αυτά, ούτε μια ρογμή, όταν την άλλη μέρα ή την παράλληλη την άλλη μέρα πήγαν όσοι έπρεπε να πάνε, αλλά μετά δύο-τρει μέρε, όσοι δουλεύαμε τότε στην Τράπεζα τη Ελλάδα, πήγαμε. Ούτε μια ρογμή πουθενά. Άλλα κτίρια παρόμοια έτσι, αυτά δεν πάθαν. Τώρα δεν θέλω να πω ούτε να κατηγορήσω γιατί δεν θέλω. Όταν λοιπόν έγινε αυτός ο χαρακτηρισμός αυτού του κτηρίου, ε, έγιναν και οι σχετικές καταγγελίες. Ε, άρχισε ο εργολάβος που ανέλαβε αυτή τη δουλειά, άρχισε γρήγορα γρήγορα να το κατεδαφίζει. <coughs> και είδαμε εικόνες οι οποίες Λέω, είδαμε γιατί όλοι οι Θεσσαλονίκη βλέπανε, αλλά πολύ περισσότερο να βάλω και τον εαυτό μου πολύ περισσότερο, γιατί όπω σα είπε, η Τράπεζα τη Ελλάδα ήταν δίπλα. Δηλαδή, θέλοντα και μη θέλοντα, τουλάχιστον δύο φορέ τη μέρα, να μην πω και παραπάνω, σε κάποια βόλτα, σε κάποια αυτή, αλλά δύο φορέ τη μέρα, το βλέπαμε. Τι βλέπαμε λοιπόν, βλέπαμε αυτό που θα δείτε τώρα, που ήταν και ρεπορτάζ των εφημερίδων. Προχωρεί η κατεδάφιση του Mediterranean. Βλέπετε εδώ πέρα σκαλοσιέ και τέτοια, αρχίζει από ψηλά η κατεδάφιση και κάτω, γι' αυτό άφησε και τον υπότιτλο προχωρούν με γοργό ρυθμό οι εργασίες κατεδαφίσεως του Mediterranean που αγοράστηκε από μεγάλο εργολάβο για την ανέγερση από μεγάλο εργολάβο για την ανέγερση στον ίδιο χώρο όπου ήταν το ιστορικό ξενοδοχείο συγκροτήματος για τη στέγαση γραφείων όπως δηλώθηκε πάντων, ναι, δήλωσε ότι θα το κατεδαφίσει ο εργολάβος και θα του κάνει γραφεία. Ας πάρουμε την εικόνα. Ε... Μετά από αυτέ τι καταγγελίε, η Εισαγγελία Θεσσαλονίκη ερεύνησε το θέμα, διέταξε έρευνα, η οποία έρευνα τελείωσε και η δίκη όσων θεωρήθηκαν υπεύθυνοι. Επαναλαμβάνω, είδατε πόσο ψύχρα με μιλάω. Όχι, φταίξαν, δεν φταίξαν. Όσοι θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για αυτή την ιστορία, η δίκη προσδιορίστηκε και εκεί, όπω σα είπα και πριν μετά, με την καθυστέρηση που είπα, μετά δύο-τρία χρόνια. Στη δίκη λοιπόν αυτή, η δίκη λοιπόν αυτή, για κοιτάξτε, δικάζονται μηχανικοί και εργολάβος για το Μεντιτερανέ. Φέρονται ότι έκριναν το κτίριο κατεδαφιστέο, ενώ ήταν δυνατή η επισκευή του με 7 εκατομμύρια δραχμές. Και δικάστηκαν, ας πάρουμε την εικόνα, δικάστηκαν οι υπάλληλοι της Ιασβέ τότε και... Ο Εργολάβ, οι υπάλληλοι τη ΕΣΒΕ δικάστηκαν για. Σα επαναλαμβάνω, η ΕΣΒΕ ήταν η υπηρεσία από καταστάσει ο σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδο. Δικάστηκαν ότι κατά το κατηγορητήριο ότι παρέβησαν, έκαναν παράβαση καθήκοντο ή εξάδωσαν και ψευδεί βεβαιώσει. Δηλαδή, παρέβησαν το του με το να κρίνουν ω κατεδαφιστέο το Μιντιτεράνε, ενώ έπρεπε να το κρίνουν ω επισκευαστέο με 7 εκατομμύρια δραχμέ. Και δικάστηκε και ο εργολάβο, ο οποίο έκανε αυτή την κατεδάφιση ω ηθικό αυτούργο των πρώτων. Ξέρετε την ηθική αυτούργία στα νομικά, ότι οι πρώτοι κάναν την παράβαση, η μηχανική, και ο εργολάβο ήταν ο ηθικό αυτούργο, αυτό που του έβαλε να την κάνουν την παράβαση. Ε, Όμω, για δύο πράγματα σα είπα, δεν θα προχωρήσω, σα λέω να τα βρείτε εσεί. Όμω και γι' αυτό θα μου επιτρέψετε, επειδή πια όταν γίνανε αυτέ οι δίκε και σε πρώτο και σε δεύτερο και ανακρίσεις και όλα αυτά, εγώ είμαι πλέον εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη και δεν θέλω έτσι. Ευθέω σα το λέω, ενώ θα μπορούσα να σα πω δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν, δεν μ' αρέσουν οι υπεκφυγέ και το ξέρετε τόσα χρόνια εδώ πέρα. Αλλά, αλλά οι υπεκφυγέ δεν μ' αρέσουν. Μ' αρέσει η ειλικρίνεια και η ιδεοντολογία. Αφού ήμουν εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη, ξέρω τι γινόταν. Αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω πράγματα των οποίων έλαβα γνώση εξαιτία τη ιδιότητό μου. Αλλά βλέποντα ημερομηνίε, ονόματα, σα λέω τα πάντα, μπορεί ένα που θέλει και δεν κολλείεται από τέτοια πράγματα, να ψάξει να τα βρει παραπέρα. Ακόμα και από τα αρχεία, τα αρχεία του δικαστηριού, γιατί φαντάζομαι τέτοιες πελώρες υποθέσεις ε, δεν αφήνονται στη μνήμη τη δική μου το οποιοδήποτε άλλο, που μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει, να μην δεν υπάρχει. Φαντάζομαι ότι για μεγάλε τέτοιες ιστορίες κρατούνται αρχεία. Ε, για όλα αυτά που είπαμε, Εκτό από αυτά που σα λέω που δεν τα ξέρατε, ίσω τι λεπτομέρειε για τι ε, επιτροπέ αυτέ, ποιοι μετήχαν και ποιοι δεν μετήχαν και όλα αυτά, για όλα αυτά όμω, τα, κυρίω τα τεχνικά ζητήματα, γιατί βέβαια μια υπηρεσία, μια, μια σχολή όπω είναι το Πανεπιστήμιο, η σχολή κυρίω των πολιτικών μηχανικών που ασχολούνται με θεμελιώσει, με μελέτε, με τα, τα στατικά φορτία, με τι στατικέ μελέτε των οικοδομών. Αυτή η ιστορία προβλημάτισε ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη και ίσω και τα άλλα πανεπιστήμια, αλλά σα μιλώ για αυτό που ξέρω. Αφήστε που γίνανε έδρες, δύο έδρε εξαιτία του σεισμού, για να μελετήσουν παραμέτρου, να μελετούν συνεχώ παραμέτρου που δεν είχαν να κάνουν μόνο με την στατική επάρκεια και με ένα σωρό άλλα. Ε, αυτό λοιπόν προβλημάτισε ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο. Γιατί? Προσέξτε κάτι. Αυτή τη στιγμή δυστυχώ σε πάρα πολλέ κατοικίε, και μάλλον α αφήσουμε αυτή τη στιγμή που το ξέρετε, και τότε ακόμα, γινόταν παρεμβάσει ανεπίτρεπτε από ιδιοκτήτε που θέλανε να μεγαλώσουν, τα γνωστά που θέλανε να μεγαλώσουν ένα χώρο, από, από μηχανικού που καμιά φορά πρόχειρα δίνανε την έγκρισή του. Και τώρα και τότε υπήρχαν τέτοια φαινόμενα απαράδεκτα. Και τότε Κάποιοι άλλοι, κάποιε εκατοντάδε ανθρώπων είχαν ρίξει τυχεία. Κάποιοι άλλοι πάλι είχαν κόψει κολόνε. Στη Θεσσαλονίκη, σε ένα σύνολο 200.000 οικοδομών. Ένα ερώτημα λοιπόν που μπήκε τότε, γιατί οι μηχανικοί ξέρουν πολύ καλά την πραγματική εικόνα και τότε και τώρα και πάντοτε. Πώ, δηλαδή, δηλαδή, με μια ακόμα λέξη πάνω σε αυτό, η οικοδομή τη οδού υποδρομίου, τη πλατεία υποδρομίου, δεν ήταν η μοναδική οικοδομή που είχε τέτοιου είδου παρατυπίε. Μπήκε όμω αμέσω το επιστημονικό ερώτημα, γιατί είναι αυτή η μόνη που έπεσε. Γιατί είναι αυτή η μόνη που έπεσε. Και όσο και να σας φανεί οξύμορο, απεισχόλησε την επιστημονική τεχνική κοινότητα τότε το εξής παράδοξο ερώτημα. Υπήρχαν πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη που έπρεπε να πέσουν. Το έπρεπε, εντό πολλών εισαγωγικών. Ενώ επιστημονικά προ Θεού δεν ούτε εκείνη η μηχανική, ούτε εγώ που σα τα μεταφέρω από τα συγγράμματα των τότε χρόνων, θέλανε ή θέλαμε να πέφτουν οι πολυκατοικίε. Όταν λέμε έπρεπε να πέσουν, τεχνικά, τεχνικά δεν μπορούσαν να έχουν τέτοια αντοχή που να μείνουν ε, όρθιες. όρθιε. Πώ λοιπόν αυτέ δεν πέσανε, Πώ δεν πέσανε αυτέ που έπρεπε να πέσουν. Δηλαδή, αυτό ο σεισμό Σα είπα στην αρχή τη εκπομπή κάτι που μπορεί να ακούστηκε και λίγο παρα, παραδοξολόγημα. Δηλαδή, είχε και ένα καλό αυτό ο σεισμό. Έβαλε μπροστά προβλήματα τα οποία η τότε, η φέρα σημαίνει υπάρχουν αλλά το συζητάμε λίγο στα μουλοχτά, λίγο κανένα δεν παίρνει θέση, κανένα κανένα το τι γινόταν στη Θεσσαλονίκη τότε. Και μάλιστα λέγανε τότε κάτι, εγώ δεν μπορώ να το ενστερνιστώ, είναι πολύ βαρύ, το είπε ο ίδιο ο Πρωθυπουργό χρόνια μετά, ο Σιμίτη. Ο Σιμίτη το είπε χρόνια μετά από αυτό. Παρόλο θα μου πείτε, το είπε ο Πρωθυπουργό και δεν το. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να παροθέσω. Είναι πολύ βαρύ αυτό που θα σα θυμίσω, που είπε και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, ότι η πιο διεφθαρμένη υπηρεσία στην Ελλάδα είναι η Πολεοδομία. Και λέγαν τότε ότι η Πολεοδομία έκανε τα στραβά μάτια, ό,τι και να κάνει, ότι εδωροδοκούν το κάποιοι, πολλά πολλά αυτά που ακούγατε κι εσεί και ακούω κι εγώ για την Πολεοδομία. Απ' την ώρα όμω που εγώ έχω αυτή την. Πώ το λένε, Μούμηνε από το δικαστικό σώμα, Αν δεν έχω στα χέρια μου αποδείξει ό,τι και να ξέρω, δεν πρόκειται πώ κρίση. Απλώ σα το θυμίζω. Δεν το επιβεβαιώνω, σα το θυμίζω. Βάζοντα λοιπόν μπροστά το εάν, εάν δηλαδή είναι αληθέ αυτό, ότι εκείνα τα χρόνια και αμέσω μετά ήταν μια πολεοδομία που λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε πόσε χιλιάδε παρανομίε είχαν περάσει σιωπηλά, πόσε οικοδομέ ήταν ολόκληρε παράνομε, χωρί άδεια, πόσοι όροφοι. Όροφοι ολόκληροι. Το ξέρετε αυτό. Αυτό το έχω δει εγώ από άλλε υποθέσει, όπου ίσω δεν μπορώ και εδώ να, πω τίποτα, αλλά το έχω δει με τα μάτια μου σε άλλε υποθέσει να έχει ορόφου η πολυκατοικία. Ορόφου χωρί την άδεια τη πολυοδομία ή χωρί να γίνει έλεγχο τη όπω την λένε τη στατική επάρκεια. Δεν βάζει πάνω δύο ορόφου, δηλαδή χιλιάδε τόνου μπετών. Ένα άλλο. Καταρχά, με συγχωρείτε, πήγε και μισή ώρα. Α το 729-219. Φαντάζομαι ότι επειδή Πολύ, αυτά είναι γεγονότα, ναι, με πέρασαν 40 χρόνια, αλλά και με ζούμε που τα ζήσαμε, και ποθέτω και χιλιάδε άλλοι ζουν άνθρωποι που ίσω κάτι θέλουν να προσθέσουν που δεν το θυμήθηκα εγώ ή δεν πρόλαβα να το πω. Ή κάποιοι νεότεροι ίσω να θέλουν να ρωτήσουν κάτι. Ας το, α, του βάλαμε κιόλα. 7-29 λοιπόν, 2 Όταν λοιπόν υπήρχε μια τέτοια κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, εύλογο ήταν το ερώτημα αυτό ένα πρώτο, για αυτά τα θέματα δημοσιεύτηκαν πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα σας πω, τα του γραφείου μου, αλλά δεν θα σας πω γιατί μη τυχόν, καλά πέρασε και ώρα βέβαια, αλλά μη τυχόν είναι και κουραστικά τα πολλά τεχνικά. Θα σας παραπέμψω όμως σε ένα το οποίο είναι ευσύνοπτο βιβλίο, το έβγαλε το Πολυτεχνείο, δηλαδή έχει το, το, την, την, επιστημονική εγκυρότητα, δεν το έβγαλε κάποιο από συναισθηματική φόρτιση για το γεγονό αυτό, το έβγαλαν και το βιβλίο αυτό λοιπόν είναι αυτό που θα δείτε τώρα, το οποίο ε, αυτό είναι έκδοση της να το βλέπετε και κάτω. Πολυτεχνική σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης. 30 τόσα χρόνια, δεν, δεν το, και εγώ τώρα δεν ξέρω η εικόνα, είναι έτσι εγώ από μακριά δεν το βλέπω. 30 τόσα χρόνια τέλο πάντων από το σεισμό τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το βιβλίο, σημειώστε τον τίτλο, γιατί για να είμαι ειλικρινή δεν μπορώ να σα πω πού μπορείτε να το βρείτε. Αλλά, αλλά ίσω σε κάποιο μεγάλο βιβλιοπολείο, ίσω ερχόμενοι σε επαφή με το Πανεπιστήμιο, το ίδιο. Αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο ευσύνοπτα, χωρίς δηλαδή να έχει μέσα λεπτομέρειες ακατανόητες από έναν που δεν είναι μηχανικός και τα λοιπά, γράφει πράγματα τα οποία θα σας φανούν χρήσιμα για να κατανοήσετε τα γεγονότα των καιρών εκείνων. Ε, ας πάρουμε την εικόνα και υπάρχει μια, για αυτόν τον σεισμό, μια μεγάλη βιβλιογραφία δεν ξέρω αν ενδιαφερθείτε και αυτό, αλλά δεν θέλω ποτέ να σας κουράζομαι υπερβολικά έτσι, τεχνοκρατικά. Αλλά α δούμε καταρχά μια που μου λένε η τεχνική μα ήδη είναι φίλη στι γραμμέ. Α δούμε τι λέτε κι εσεί και αμέσω μετά συμπληρώνουμε ό,τι ακόμα ήθελα να σα πω. Παρακαλώ, σα ακούμε. Καλησπέρα σα, κύριε Λογοδέλη. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα. Επίση, ευχαριστώ. Και όχι μόνο, βέβαια, δηλαδή, μια εβδομάδα δεν μα κάνει. ναι, δηλαδή, όλα να είναι δηλαδή. καλά. Καλό μέλλον. Ε, 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 μράβο, καλό μέλλον. Ε, καταρχήν, δηλώνω ε, ότι είμαι ένα απλό κοινό πολίτη. Ε, Όπω εμεί, ναι. Με πολύ μηδενικέ γνώσεις ως και απόψεις επάνω στο αντικείμενο. Όμως κοινή λογική χρησιμοποιούμε και λέμε αν μπούμε ένα φιγκανάκι που δεν έχω τίποτα πάρε αυτό το τρυπάνι και τρύπησε τον ορθοστάτη που κρατάει το τσαντήρι πιστεύω να σου πει γιατί κύριε μου... Γιατί θα, θα πέσει αντιρεπτεί. το Τσαντίρι; σωστό μέχρι εδώ. Γιατί θα πέσει το τσαντήρι, ναι. καταλαβαίνει ότι προκαλεί στατικό πρόβλημα στην οικοδομή. Ναι. Ο κύριος Νίκος ο Γιώργος, αυτός που έκοψε την κόνονα εκεί, δεν είχε τη γνώση ενός αφινικανάκι που πήρε στον αιμό του όσες οικογένειες και όσες αυτοίες ναι. ψυχές. Ναι. Πέρα, και, και, κλείνω με ένα ερώτημα, αν μπορείτε να απαντήσετε, νομικού περιεχομένου, ε, ποια ήταν η ποινή σε αυτή και πώς δικαιώθηκαν όλοι οι υπόλοιπες οικογένειες. Ενώ έφταξε ένας ή πέντε στον αριθμό ε, πολιτική μηχανική, αρχιτέκτη ναι, και βάλε. Κοιτάξτε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Ε, καταρχάς, δεν αμφισβητώ και εγώ ότι το κόψιμο της κολόνας από σκυρόδεμα οπωσδήποτε μείωσε τις αντοχές αυτές. Διότι προφανέστατα, προφανέστατα τα σχέδια της οικοδομής τα είδα Υπάλλητο, αλλά δεν μπορείτε να θυμηθώ τώρα από μνήμη. Στα, στα σχέδια τη οικοδομή όμω, προφανέστατα, η κολόνα αυτή, όταν έγιναν τα σχέδια εκεί που βλήθηκαν, υπήρχε. Και στη μελέτη υπήρχε ότι φέρει φορτίο. Στατικό φορτίο αυτή η κολόνα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και ακόμα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο συγκεκριμένο επιχειρηματία, μη έχοντα γνώσει μηχανικού, έχοντα γνώσει ζαχαροπλαστική, γνώσει επιχειρηματικέ, έπρεπε να σκεφτεί. Αυτό που θα σκεφτόμασταν κι εμεί, αν χρειαζόμαστε να κόψουμε μια κολόνα στο γραφείο μα ή στο σπίτι μα. Έπρεπε να το σκεφτεί. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σα. Τώρα, το γιατί δεν το σκέφτηκε, ε, πώ έκανε αυτό το πράγμα. Και επίση δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι αυτό συνετέλεσε. Αυτό προσέθεσε ανεπάρκεια στατική στο ήδη γκρεμισμένο τυχείο από του αδελφού Ιακώδου. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτά. Έτσι που τα λέτε Απλώ δεν μπορώ να σα απαντήσω γιατί το έκανε. Και όσον αφορά, για να μην ρωτάνε και οι τηλεθεατέ, ίσω δεν είδαν την εκπομπή, επαναλαμβάνω ότι ειδικά για, την, για τι δικαστικέ πορείε των υποθέσεων αυτών, επειδή σα το είπα και πριν, δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω. Ονόματα είπαμε, χρονολογίε είπαμε, τα πάντα είπαμε. Ο καθένα μπορεί να αναζητήσει χωρί εγώ να παραβώ ε, αυτό που λένε περιεχόμενα δικαστικών διασκέψεων και πράγματα, πρα, πραγμάτων στα οποία ήμουν μπροστά, αλλά ε, αλλά δεν μπορώ να παραβώ κάποιε αυτέ που δεν επιτρέπουν να τα λέμε αυτά. Με τόσα στοιχεία όμω, όποιο ενδιαφέρεται μπορεί, και δεν κολλείται από τέτοια πράγματα, μπορεί να προχωρήσει και να τα βρει. Λοιπόν, παρακαλώ. Καλησπέρα σα, κύριε Λογοθέτη. Χαίρετε. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Μου θυμήσατε ε, πράγματα τα οποία είναι καιρό να αποκαλυφθούν μέσα από την εκπομπή σα για την εποχή εκείνη. Ε, Ήμουνα από τους ανθρώπους, ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή, που βρέθηκα από τους πρώτους στο ΑΧΕΠΑ ναι. με μία ομάδα ναυτοπροσκόπων η οποία έδρευε τότε στις 40 εκκλησίες. Ναι. Ήταν το 8ο σύστημα ναυτοπροσκόπων. Λοιπόν, και επειδή γινόταν η σεισμή αυτή, θυμάστε τακτικά, κάθε λίγο και λιγάκι... Όλο σχέση, το Μάιο. Όλο, όλο το, ναι, το Μάιο. Ακριβώς. Απλώς δεν είχαμε δώσει μεγάλη ναι. προσοχή τότε. Εμείς είχαμε δώσει. Ναι. Και είχα συναννοηθεί με τους ναυτοπροσκόπους τότε ε, Εγώ ήμουν ο αρχηγός Στο σύστημα Σε περίπτωση που γίνει σεισμός μεγάλος και τα λοιπά, Θα βρεθούμε στην, Σε αυτή την πλατιούλα ναι. Και θα πάμε να βοηθήσουμε Με το σεισμό Γι' αυτό θα έχετε Αν γίνει ναι. θα έχετε μαζί σας τη μαντήλα σας Και τα ρούχα σας Πράγματι λοιπόν Μετά από 10 λεπτά Έχουν συγκεντρωθεί <χω> Τα παιδιά με τις στολίες τους και έχουμε πάει στο ΑΧΕΠΑ. Όταν πήγαμε στο ΑΧΕΠΑ εκείνη τη στιγμή ήρθε και ο στρατός, ο οποίος έφερε τα αντίσκηνα. Ναι. Και εκεί χρειάστηκε ε, να τα στήσουμε εμείς τα αντίσκηνα. Διότι πράγματι οι φαντάροι που ήρθαν δεν ξέρανε. Απλά ήταν με τα οδηγή και τέτοια. Αφού στήσαμε λοιπόν τα αντίσκηνα και βοηθήσαμε στην εκένωση του νοσοκομείου, κατεβάζαμε από μέσα τους ασθενείς και τους πηγαίναμε έξω. Και φέρναμε και στρώματα και βάζαμε τα στρώματα κάπου. Κάποια στιγμή ήρθε ο Υπουργός. Ο Υπουργός τότε ήταν ο κύριος Μάρτης. Ο κύριος Μάρτης. Αυτό είναι δεδομένο. Ε, γιατί αναφερθήκατε σε κάποιο άλλο όνομα. Θυμήστε μου λίγο, αν θυμάστε καλύτερα ίσως, ο Ζαρντινίδης τι Υπουργός ο ήταν. Ο Ζαρντινίδης ήταν άλλου, σε άλλο Υπουργείο. Πώς... Τέλος, Τα... θυμ... ναι, ας πούμε ο Μάρτης. εγώ, θυμάμαι... Δε... εγώ θυμάμαι από μνήμες του Ζαρντινίδη, δεν μπορείς όχι, αυτό όχι, να... Όχι, όχι, το θυμάμαι γιατί... Αν θυμάσαι ότι για... ήταν ο Μάρτης... Γιατί... Σου, ναι. ναι. Με κάποια στιγμή μόλις είδανε αυτό, ξέρω εγώ, ότι εν περιπτώσει λειτουργούσαμε οργανωμένα, παρόλο που ήμασταν, ναι. ε, ήταν παιδιά 16-17 χρονών, ήταν νυχτευτές, ήταν και μερικοί λίγο δεκαπεντάριδες και εγώ βέβαια και πιτσερικάς εγώ 25 χρόνων, 24 χρόνων. Ναι. Λοιπόν, έρχεται και μου λέει, έλα βρε πρόσκοπο, μου λέει. πού θα βρούμε κρεβάτια. Του λέω «Ξέρω που υπάρχουν κρεβάτια αλλά δεν μπορώ να τα πάρω». Μου λέει πού. Λέω στο καταφύγιο στο Χορτιάτι, στο καταφύγιο των προσκόπων. Ωραία μου λέει. Παίρνεις το φορτηγό, το έχει επιταγμένο ένα λεωφορείο του ΟΑΣ. Παίρνεις το παίρνει στο λεωφορείο του ΟΑΣ, πας σε πάνω και τα παίρνει. του λέει είναι κλειδωμένα κτλ. Σπας τις πόρτες και παίρνεις όλα τα ράντζα. Πάω πράγματι, αλλά βρίσκω τον φύλακα στο χορτιάτι. Ανεβαίνουμε πάνω. Παίρνω τα ράντζα, τα φορτώνω και κατεβαίνουμε κάτω. Και τα πάμε στο Αχέπα. Και α, πρέπει να ήταν γύρω στις 10-11 η ώρα. Αλλά πριν τα παραδώσω, πήγα τότε ήταν ένας κάποιος διευθυντής, από φύλλαρχης άρχιζε το επίθετο, τότε δεν θα τη στιγμή την επίπεδο, λέγανε. Μπας περιπτώσεις, του λέω σας παρακαλώ πολύ δώστε μου ένα χαρτί ότι σας παρέδωσα 80 ε, ράντζα, ε, τα οποία όμως είναι περιουσία του σώματος Ελλήνων προσκόπων. Και μου έδωσε ο άνθρωπος. Εκεί, επί τόπου ένα. Και πράγματι μου φάνηκε πολύ χρήσιμο, διότι μετά από λίγο, μετά από μερικές μέρες, με καλέσαν σε απολογία από πού και ως πού και πώς και γιατί πήγα επάνω και πήρα τα ράντζα. Με ο περιφερειακός έφορος τότε Θεσσαλονίκης και του έδωσα το χαρτί. Του λέω, είχα εντολή από τον Υπουργό τον κύριο Μάρτη, Ορίστε. Και... Τότε θυμίστε πά... μου κάτι, αν ναι. θυμάστε και εσείς τώρα. περιφερειακό ναι. Περιφερειακός έφορος ήταν ένας πανίδης. Όχι, δεν ήταν ο πανίδης Δεν ο ήταν τότε ο πανίδης. Όχι, ήταν ε, ε, ένας γεμάτος, ξεχνάω, ήταν και καθολικός. Ξεχνάω το επίθετο του αυτήν την Να σα πω ένα ακόμα επίθετο και αν θυμηθεί. Δεν ναι, πειράζει. Ναι. Ένα Μουρκίδη, σα λέει τίποτα. Όχι, όχι. όχι oh, 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 καλά. Ήταν μετά. Ναι, ίσω λίγε μέρε μετά. Λίγο, ναι, εντάξει, εντάξει. Δεν έχει σημασία. Ε, εξαιρετικός κύριος. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ναι, ναι, πολύ εντάξει, εντάξει ναι. και εξαιρετικός κύριος ο κύριος Πανίδης. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά ονόματα, αλλά δεν μπορώ να είναι αυτός αν εκείνη του μήνα ή τον εκείνη του χρόνου ήταν αυτή. Όσο, ευχαριστώ ήταν, για την ναι. παρέμβαση. Ήταν Πάντως, ε, ναι. και κάτι ακόμα. Ναι, ναι. Και είχε γίνει ένα τραγικό λάθος. Είχε μαζευτεί ο κόσμος στην παραλία. Εάν είχαμε τσουνάμι, ναι, θα, το σου, ναι. θα, γινότανε μεγάλη καταστροφή. Και επίσης υπήρχε ένας άλλος συνάδελφος πρόσκοπος, του οποίου το όνομα πρέπει να το αναφέρουμε ήταν ο Φεζούδης ο Κώστας mm. που ήταν 15 χρονών τότε περίπου και ήταν στα χαλάσματα στον Νίκο και ναι. βοηθούσε από την πρώτη στιγμή και υπήρχε και φωτογραφία του κτλ. Ναι. Ωραία. Ε, με αυτό συναντηθήκαμε μετά το 2000 περίπου στην πολιτική προστασία. Τέλο, δεν πειράζει, α μην λέμε τα ονόμα. Ευχαριστώ πάντω για την παρέμβαση. Ήταν χρήσιμα αυτά και για έναν άλλο λόγο που είπατε. Ε, είχα πει εγώ διαρκούσει τη εκπομπή ότι εκτό από, το, από του πολύ γνωστού μηχανισμού που, που ευλόγω του ευγνωμονεί ο κόσμο, την αστυνομία δηλαδή, το στρατό, την πυροσβεστική και όλου αυτού, και πολλοί άλλοι βοήθησαν, που χαρακτηριστικά σα είπα την Τράπεζα τη Ελλάδα και αυτά. Αλλά να, να που κάτι, γι' αυτό σα είπα είναι πολύτιμε οι παρεμβάσει, να κάτι που δεν το ήξερα και εγώ. Δηλαδή ότι εκείνο το βράδυ ε, κάποιο αριθμό κρεβατιών γιατί όταν λέμε τα νοσοκομεία διάσαν και βγάλαν τον κόσμο στο, στι αυλέ και, και στου κήπου έξω, ο κόσμο, οι ασθενεί δεν κοιμόταν στο χορτάρι. Να λοιπόν που κάποιο αριθμό κρεβατιών, τουλάχιστον για ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο, βρέθηκε χάρη στου προσκόπου που, όπω είπε ο κύριο που ήταν επικεφαλή των προσκόπων, μέσα στη νύχτα κάνανε αυτή τη διαδρομή και ήταν πολύ καλά, έκανε και τόπε. Και δεν έχω κανένα αυτό να πω. Μπράβο και στου προσκόπου που δεν το ήξερα εγώ αυτό το πράγμα. Πάμε λίγο παρακάτω, ορίστε. Ναι, χαίρετε. χαίρετε. Ε, κύριε Λογοθέτη, Συγχαρητήρια τη για την εκπομπή. Θα είμαι λιγάκι τηλεγραφικό γιατί ναι, λέω, περιμένει ο κόσμο. Ναι. Η αλήθεια ε, είναι σήμερα έχει μεγάλη αυτή ουρά ναι. Ε, τρία, σε τρία σημεία. Ναι. Το πρώτο, αυτό που λέτε, όντω ήταν στατικά αδύνατο να μην πέσουν αυτέ οι πολυκατοικίε. Σωστό. Εκεί λειτουργήσε το θαύμα του Αγίου Δημητρίου. Για μένα. Δηλαδή ο Άγιο Δημήτριο φύλαξε την πόλη εκείνη τη νύχτα. <κοί> με, με, δηλαδή η επέμβαση Θεού ήταν. Το πρώτο. Το δεύτερο. Ήμουν στρατιώτη στην Άσυλο και ήμουν στο επίκεντρο του σεισμού μετά από αυτό που είδα, ναι. αναθεώρησα την γνώμη που έχω ότι η γη είναι κάτι στερεό. Η γη, κύριε Λογοθέτη, και όσοι μας ακούνε, είναι κάτι υγρό. Δηλαδή, όπως ερχόταν το οσιωτικό κύμα από το στίβο και ερχόταν προς την άσυρο, στο στρατόπεδο που ήμουν μέσα, έβλεπα τον κυματισμό, όπως πετάς ένα, μια πέτρα μέσα στο νερό, η γη λειτουργούσε ακριβώς, κύριε Λογοθέτη, έτσι. Και το τρίτον. Και το τρίτο είναι ότι πρώτη φορά στη τη ζωή μου είδα την Θεσσαλονίκη άδεια και επειδή κατέβασα τους αξιωματικούς εγώ κάτω από την άστρο και πήγα στο Βότσι, ο τελευταίος αξιωματικός που είχα ήταν στο Βότσι και ήταν η γυναίκα του σε ενδιαφέρουσα κατάσταση. Είχαν εγκλωβιστεί Αγίου Δημητρίου, όπως είπατε και εσείς, γιατί βγήκαν όλα τα αυτοκίνητα στον κεντρικό το δρόμο και ξαφνικά βλέπω δεξιά μου τους δρόμους τους παράδομους άδειου. Πρώτη φορά στη ζωή μου μπήκα με το ωραίο κύριε Λογοθέτη και όσοι Μπήκα, μπήκα μέσα στα στενά εκεί πέρα Ολύμπου, ήταν άδειος ο δρόμος και από εκεί βγήκα στο Βότσι, μέσω, ναι. Του... Ναι. μέσω της εκθέσεως. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ ναι. για την ανάμνηση αυτή. Απλώς, απλώς να σας πω ότι, ε, ότι κατά την επιστήμη η γη δεν είναι υγρή, ε, όμως το φαινόμενο αυτό, δηλαδή κυματιστά να φαίνεται ότι πηγαίνει το έδαφος μετά από τέτοια δόνηση όπου πλάκε μεγάλε, σπρώχνουν άλλε πλάκε και γίνεται αυτή η εικόνα του κυματισμού σε πολύ έντονου σεισμού. Υπάρχει η εικόνα αυτή, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Ε, βέβαια, μπορεί να το είπατε σχηματικά, δεν ξέρω, αλλά δεν σημαίνει ότι η γη όλη είναι υγρή και ήταν κύμα υγρού που το έκανε αυτό. Τέλο πάντων, λοιπόν, καλά, εν πάση περιπτώσει, ω εντύπωση μάλλον δίδεται αυτό. Μην ξαναγυρίσουμε στην προγαλιλαίο εποχή, αν κινείται η γη, αν είναι υγρή, όχι υστερή. Λοιπόν, σα ακούμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Παρακαλώ. Ε, Καταρχά, κύριε Λογοθέτη, θα να πω και εγώ συγχαρητήρια γιατί όλε οι κομπέ σα και όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, είστε καλά. Ε, Παρ' όλα αυτά όμω, εγώ ήθελα να πω κάτι άσχετο με το θέμα τη ε, και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ε, απλά ήθελα να ρωτήσω το εξή. Παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει, αν υπάρχει πρόθεση κάποια στιγμή να γίνει κάποια εκπομπή με όλα αυτά που γίνονται με το Μακεδονικό. Ε, ναι, αυτό όμω υπάρχει πρόθεση, αλλά αυτή είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα, όπω σα είπα στην αρχή. Η τελευταία εκπομπή εννοώ για το έτο αυτό. Mm -hmm. Οπότε το συζητήσουμε αυτό το νέο. Ευχαριστώ για τη σκέψη για το μακεδονικό. Έτσι να πούμε και εγώ τώρα εκτό εκπομπή ότι για, για τι ιστορίε αυτέ κάναμε πολλέ εκπομπέ. Πολλές εκπομπές, ε, παλότερα εννοείται, πολλέ εκπομπέ κάναμε ιστορικέ και για αυτό το θέμα. Και μάλιστα πολύ πρόσφατα, μέσα στο χειμώνα αυτό που μα πέρασε, είχαμε κάνει κάνα δύο εκπομπέ για την αντιμετώπιση του τύπου των ΜΜΕ προ αυτό το πρόβλημα κτλ. Αλλά αυτό δεν μα εμποδίζει να ξανακάνουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, σα ακούμε. Παρακαλώ. Ε, πείτε μου λίγο. Κύριε Λογοθέτη. Α, ναι, μπράβο. Λοιπόν, ορίστε. Ε, είμαι συνταξίου δικηγόρο στην Καβάλα. Ναι. Έχω να σας πω άσχετο από το σεισμό, αλλά σα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ο, στρατάρχης στρατάρχη που κατέλαβε το Βερολίνο δεν ήταν Ρώσος, αλλά πόντιο με το επίθετο Ζούκοφ. Ζούκος. Ναι. Και οι Ρώσοι το κάναν Ζούκοφ, αλλά δεν θα ναι. ναι. Να είστε καλά. Αυτό προφανώ αναφέρεται σε αυτά τα, που λέγαμε για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τι τρει-τέσσερι τελευταίε εκπομπέ. Ε, θα το συζητήσουμε και αυτό για τον Ζούκοφ, που δεν ήταν αυτό και ήταν πόντιο. Ε, αλλά όχι σήμερα. Αλλά όχι σήμερα. Σήμερα α μείνουμε λίγο στου σεισμού. Αυτού τη Θεσσαλονίκη. Ε, έλεγα λοιπόν προηγουμένω στον κύριο που μίλησε ότι δεν πρέπει ας πούμε υπό το καθεστώς ας πούμε των εντυπώσεων του τρόμου, του φόβου να, να θεωρίε θεωρίες οι οποίες προ, αιώνων πολλών έχουν καταρριφθεί. Η γη λοιπόν δεν είναι υγρή, δεν πατάμε απάν σε υγρά, ούτε τα κύματα που βλέπουμε, τους σχηματισμού απάνω στο έδαφος. Καταρχάς, καταρχάς Τέλο πάντων, περιμένει και ο κόσμο. Από τέτοιου σχηματισμού να κάνει έτσι το έδαφο, καμιά φορά μπορείτε να δείτε και σε δημόσια έργα. Όταν δηλαδή μεγάλα μηχανήματα σμπρώχνουν όγκου κόμματο. Μεγά... Δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα χωρί να είναι. Δηλαδή μην μείνει εντύπωση από αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο η να, να παρτά με όλα πάνω σε υγρα. Λοιπόν, σας ακούμε παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ναι, ευχαριστώ. Ή, ήθελα να σας αναφέρω μια που πιάσατε πριν το θέμα που ανέφερε ο για τους προσκόπους. Ναι. Ότι τότε και εμείς οι πρόσκοποι της Νεάπολης είχαμε στήσει ολόκληρο συνεργείο με γιατρούς στην Νεάπολη και στο Toll α πούμε που είναι ιστορικό δίο στην Νεάπολη και μάλιστα και ο Ερυθρός Σταυρός είχε βάλει τη σημαία του για να μην στήσει αλλού ήρθε σε εμάς α πούμε και χρησιμοποιούσε το ίδιο ναι. ήταν οργανωμένο με επαγγελματίες γιατρούς και προσκόπους. Ναι, να είστε καλά. κάνουμε ναι. πολλή δουλειά και επίσης ναι. για την ιστορία σας αναφέρω ότι περιφερειακό περιφερειακός έφορος εκείνη την εποχή ήταν ο Καμιλιέρης. Α, όχι ο Πανίδης. Ο πιστε... Ο Πανίδης ήταν μετά από αυτό. Μετά, ναι. Μετά, αμέσως μετά. Ναι, Να, να είστε καλά. Ε, ευχαριστώ για την προσθήκη αυτή. Ευχαριστώ και για το όνομα, γιατί όσο θυμόμαστε ονόματα, δεν είναι κακό να απονείμουμε τιμή σε ανθρώπου που βοήθησαν σε αυτή την ιστορία. Ε, καμιά φορά, ε, νομίζω ότι κάπω με βοηθάει η μνήμη μου ακόμα. Θυμάμαι ονόματα δηλαδή ανθρώπων, αλλά, αλλά, αλλά καμιά φορά είδες, είδατε πέφτω και λίγο. Δηλαδή, αυτό, το όνομα που σα είπα ήταν λίγο μετά σε αυτή την πανίδα, ήταν άλλο καμιά. Τέλο πάντων, εντάξει. Σημασία έχει ότι βοήθησαν και αυτοί, πράγμα το οποίο δεν το ήξερα και ευχαριστώ που Εξάλλου αυτό είναι, και ο, αυτό είναι και το νόημα των παρεμβάσεων αυτόν. Εκείνο το οποίο είναι πολύ πολύ... Α, καλά, καλά. Ε, παρακαλώ, παρακαλώ, σας ακούμε. Γεια σας. Χαίρετε. Ε, ευχαριστώ για τις εκπομπές σας. Να είστε καλά. Και εγώ για ε, τα καλά σας λόγια. ξέρετε κύριε Λογοθέτη, εγώ ήμουν παιδί τότε με το σεισμό. Ωστόσο πάντοτε έτσι, Ψάχνω να δω αναρτήσει στο διαδίκτυο ή δημοσιεύσει. Ναι. Και κάποια στιγμή, θέλω αυτό το ερώτημα να θέσω. Ναι. Κάποια στιγμή διάβασα, αλλά δεν μπορώ να βρω το άνθρωπο τώρα, όσο και αν το ψάξα. Ότι εκεί πριν χτιστεί η πολυκατοικία, ήταν, ήταν μια οικογένεια, δεν αφ, αρχοντική τροποντινά, δεν άφησε και από γόνους και είχε τρία πηγάδια. Αυτά τα πηγάδια δηλαδή, αυτό ήθελα να πω, ότι είχε πολύ νερό κάτω το υπέδαφο. Μου γέννησε απορία. Εγώ τώρα σα θέτω το ερώτημα: Αν είναι κάποιο παλαιότερο, ίσω ξέρει. Αν όντω δηλαδή το έδαφο δεν ήταν έτσι. Όχι. Κοιτάξτε, ναι, ευχαριστώ για το ερώτημα, θα σα απαντήσω τώρα. Ε, αυτό το πράγμα το έχω ακούσει κι εγώ. Όμω το έδαφο, το υπέδαφο, εκεί που ήταν αυτέ οι πολυκατοικίε, δηλαδή των οδών Νικηφόρου, Φωκά, Ρωμανού, αν είστε Θεσσαλονικιά. Και όλων των εκατοντάδων πολυκατοικιών, δεν ήταν σαθρό, ούτε ήταν τώρα ίσως αυτοί που το έγραψαν επηρεάζονται από κάτι άλλο. Ένα μεγάλο κομμάτι της, αν όχι μεγάλο, ένα κομμάτι της παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης είχε αυτό το πρόβλημα. Ας πούμε, ένα μόνο θα σας πω που έχετε δίκιο σε αυτή την υπόνοια, αλλά στην περίπτωση μας δεν είναι σωστό. Η Τράπεζα της Ελλάδος, το τεράστιο αυτό συγκρότημα που το ξέρετε στη Θεσσαλονίκη, αν είστε Θεσσαλονικά, ξέχασα να σα ρωτήσω, αλλά θα, και η Θεσσαλονίκη, αν Τράπεζα τη την ξέρετε. Η Τράπεζα τη Ελλάδο είναι κτισμένη Απάνω σε μια ειδική θεμελίωση. Γιατί? Γιατί όταν άρχισαν να σκάβουν τα θεμέλια, βρήκαν αμέσω νερό. Από τον κόλπο, το θερμαϊκό, βρήκαν νερό. Και, τράπε... Και ίσω γι' αυτό δεν έπαθε ούτε μια ρογμή η Τράπεζα τη Ελλάδος. Είναι απάνω σε ένα σύστημα, η τράπεζα ολόκληρη, που πατάει απάνω στο νερό. Το νερό είναι δεδομένο. Δεν είναι κάτι ξαφνικό που θα τη βούλιαζε την τράπεζα. Πατάει πάνω στο νερό η τράπεζα με μια πολύ προηγμένη τεχνολογία τη εποχή εκείνη. Αυτό όμω που ίσω συνδυά, έγινε κάποιο συνδυασμό, δεν συντρέχει, δεν συνέτρεξε ποτέ στι πολυκατοικίε που ήταν πολλά μέτρα πάνω από τη θάλασσα και σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή μετά την πλατεία Αριστοτέλο. Μετά την πλατεία Αριστοτέλο προ το Λευκό Πύργο όλε αυτέ οι πολυκατοικίε. Σε αυτέ όλε δεν συνέτρεξε τέτοιο πράγμα. Αλλά όταν έχουμε μια πολυκατοικία η οποία είναι λοξά θεμελιωμένη γενικώ. Με αυτή την πεταλοειδή μορφή των θεμελίων. Λοξά θεμελιωμένη, δια, στραβή ω κατασκευή. Ρίχνουν ένα τυχείο από το υπόγειο, το οποίο ήταν με στη μέτρηση τη στατική επάρκεια. Και λίγα χρόνια μετά ρίχνουν και την κολόνα στο υπόγειο. Ε, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, σα είπα πολλέ λεπτομέρειε, δεν μπορώ να σα πω τη εξέλιξη δικαστική, αλλά από εκεί και πέρα, μην ψάχνετε πηγάδια. Μην ψάχνετε αρχιωτικέ οικογένειε που είχαν φτιάξει πηγάδια μέσα εκεί και έψη πολύ κατοικία μέσα στο πηγάδι. Δεν, δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, σα ακούμε, παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε, παρακαλώ. Ναι, κύριε Λογοθέτη. Ναι. Να εκφράσω κι εγώ τι ευχαριστίε μα ναι, όλων των ακροατών εκπροσωπώντα του για τι ε, καλέ που προσφέρετε από τις εκπομπές σας. Είστε καλά. Όσον αφορά το θέμα του σεισμού της 20 του 1978. Ε, δεν ξέρω, επειδή άνοιξα λίγο αργά την τηλεόραση, αν αναφερθήκατε στο ρόλο της Εκκλησίας κατά την περίοδο εκείνη. Κατά την ε, ε, δύσκολη αυτή νύχτα Είτε εσείς, και ναι. γενικά μετά. Ε, αναφέρω ότι επειδή έζησα τα γεγονότα, ιερέας είμαι, ναι. για τον μεγάλο ρόλο που έπαιξε ο μακαριστός Μητροπολίτης Παντελήμων ο δεύτερο, ο οποίο επεστράτευσε όλου του ιερεί, μάλιστα ανεκάλεσε αρκετού από αυτού. Ο δεύτερο ήταν ο Χρυσοφάκη. Ο Χρυσοφάκη. Ο δηλαδή. Αποσάμου. Ναι, ναι, ναι. Για ναι, ναι, να Ονόματα, όπω λέτε, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, αλλά για να προσδιορίσουμε ακριβώ ότι ο... ο... πέφτω μέσα στη, στη ναι, χρονιά. Ναι, ναι. Ο Παντελήμων, Παντελήμων Χρυσοφάκη, εξάμου προερχόμενο. Και μα ανέθεσε μια αποστολή στον καθένα. Δηλαδή υπήρχε ένα Τζέιμις από το στρατό το οποίο πήγαινε σε κάποιες αποθήκες και συγκέντρωνε τρόφιμα, ναι. ε, φρούτα και διάφορα άλλα, γάλατα και ψωμί. Και υπήρχε σε κάθε ενορία και μια κατασκήνωση ε, με σκηνές που έμεναν ε, εκείνοι οι οποίοι τα το σπίθια των είχαν πληγεί. Δηλαδή υπήρχε το κόκκινο το, το σύμμα. Ναι. ναι. Και επαναλαμβάνω ότι η Εκκλησία έπαιξε ένα σοβαρό ρόλο. Ήταν υποχρεωμένη φυσικά, ναι. εκ των πραγμάτων, αλλά και ο Μητροπολίτης, ο τότε, ο Μητροπολίτης, τότε ναι. ε, συνέβαλε πολύ. Όσον αφορά ποιος ήταν υπουργός, ο Ζαρντινίδης ήταν υπουργός δημοσίων έργων, α, μπράβο, ναι, ο, α, ο, αυτό ο οποίος αυτό το... δημιούργησε μετά από τον σεισμό και την α, α, μια υπηρεσία, η Ασβέτ, ασβέ, 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 κάπως έτσι. Η Ασβέτ, είχε η, ασβέ. Ασβέ, ναι. ναι. ναι η οποία ενδιαφέρθηκε για την αποκατάσταση των ζημιών. Ναι. Αυτά ήθελα να πω. Να αλλά, καλά. Ε, και, και, ο σεισμός είναι ένα φυσικό γεγονός, ε, το οποίο ε, αν το ε, δούμε σωστά, ε, είναι αποτέλεσμα όχι εκδίκης του Αγίου Θεού, διότι αν θέλω ο Θεός ε, μας διαμοιάζει, μας καταστρέφει όλους, αλλά να δεχόμεθα... Ε, τα μηνύματα αυτά και να ε, φε, βαδίζουμε προς μετάνοια γιατί ε, όπως είπα και όλοι μας απάν... και εκείνη την εποχή και σήμερα καλά είναι να βλέπουμε λίγο και προς τον ουρανό. Πάνω σε αυτό που λέτε τώρα μην κλείνετε τη γραμμή να σας ε. θυμίσω κάτι ε, καμιά φορά ακούμε στις ευχές εκεί στο απόδειπνο και τα λοιπά ε, που λέει ε, τον των κλώνων της γης Βεβαίως. έδρασον την δονηθής βέβαιως. Ναι, ε, θα το θυμάστε. Όχι, θα το θυμάστε. πολύ καλύτερα από μένα θα τα θυμάστε. Ε... Γιατί... Ναι, ε, ευχαριστώ πάντως, ε, να έχουμε και την ευχή σα. Ναι, να, να ε, έχουμε ε, την ευχή έτσι, σας. Έτσι, έτσι. Δεν είναι πι... Ναι. Πολλέ φορέ και στην εγγραφή ακόμα αναφέρεται το φυσικό αυτό φαινόμενο. Βεβαίω. Και μάλιστα ο Γιώργο Ιωάννη ο Χρυσόστομο σε μια του ομιλία σχετικά με τον σεισμό αναφέρει ότι. Ο σεισμό με ένα μα ταλαιπώρησε, αλλά μα δίδαξε όμω και κάποια πράγματα και κάποια ναι, ναι. πρέπει να συνέλθουμε. Και θα πρέπει να προσευχόμαστε και πρέπει ναι. να μετανοούμε και πολλά άλλα πράγματα. Ναι. ανέφερε πάνω στο ναι. ένα γύρο. Πολλά, πολλά έχουν γραφτεί. Από σεισμό, μάλιστα. Να έχουμε την ευχή σα, Εδεσιμότατη, και εγώ ευχαριστώ. Ε, να παρακαλέσω είναι παραπέντε, αλλά να παρακαλέσω να μην πάρουμε άλλο τηλέφωνο ε, για να κάνουμε έτσι και μια αποφώνηση. Ε, να θυμίσω λοιπόν ότι ο σεισμό, τώρα αφορμή παίρνοντα από την παρέμβαση του Εδεσιμοτάτου. Να θυμίσω λοιπόν ότι για αιώνε ολόκληρου ο σεισμό ήταν ο φόβο και ο τρόμο των ανθρώπων, όπω και σήμερα. Γιατί ακριβώ επειδή σαλεύονται, επειδή κινούνται τα πάντα, δεν υπάρχει κάποιο σημείο σταθερό αναφορά που μπορεί να πιαστεί από αυτό. Ενώ σε όλε τι άλλε καταστροφέ μπορεί να γίνει πλημμύρα, να ανέβει κάπου ψηλότερα. Αν προλάβει και αν ζωθεί, μπορεί οτιδήποτε. Στο σεισμό σαλεύονται τα πάντα. Και δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι ε, αναπέμπεται η ευχή σε πολλέ αυτέ, αλλά κυρίω στο, στο, απόδειπνο, προ το απευθυνόμενο άνθρωπο στο Θεό, ε, πάυσον των κλώνων τη γη. Έδρασον την σαλευθή ανοικουμένη. Καλά που πήρε και ο Δεσημότατο και το θυμάμαι. Αυτό σημαίνει λοιπόν, παρακαλούμε το Θεό, σταμάτα το κούλιμα τη γη, πάυσον των κλώνων τη γη, έδρασον, δηλαδή κάνε σταθερή. Κάνε, εδράζω, θα πει σταθεροποιώ κάτι. Έδρασον την σαλευθήσαν οι κουμένοι. Σταμάτα δηλαδή να κουνιέται η γη. Γιατί πλέον ο άνθρωπο, όταν βρίσκεται μπροστά στα υπερφυσικά φαινόμενα, και αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι υπέρ του ανθρώπου, τότε μόνο θυμάται ό,τι θυμάται. Τον άλλο καιρό ίσω δεν είναι και πολύ επιμελή. Τέλο πάντων. Ε, Συγκεφαλαιώνοντα, να θυμίσουμε λοιπόν, αν και οι Θεσσαλονίκοι το βίωσαν αυτό οι ίδιοι και το ξέρουν, ότι 20 του μηνό Ιουνίου ήταν η μέρα που πέρασαν 40 χρόνια από αυτό το φοβερό με τη φοβερή τραγωδία της Θεσσαλονίκη, την οποία κάποιοι από εμά, μεταξύ των οποίων ο Μιλών και εσεί, από ό,τι κατάλαβα από το περιεχόμενο των παρεμβάσεών σα, το βιώσαμε προσωπικά. Ευτυχώ βγήκανε κάποια συμπεράσματα, ωφέλιμα από εκεί και πέρα. Με αυτά λοιπόν που είπαμε τώρα, φτάσαμε στο τέλο και των εκπομπών αυτή τη χρονιά, η οποία χρονιά ήταν. 22η, 23η, μια μακρά σειρά εκπομπών που κάνουμε εδώ πέρα στο κανάλι. Ε, όπως κάθε φορά κάνουμε, σας θυμίζω, κάθε φορά στο τέλος της χρονιάς, σας θυμίζω κάτι το οποίο είναι αλήθες βέβαια, ότι καταλαβαίνω και θέλω και εσείς να το ενστερνιστείτε, ότι για κάθε άνθρωπο που βλέπετε εδώ σε αυτή την τηλεόραση και σε οποιαδήποτε άλλο, τώρα μιλάμε για τη δική μας, για κάθε άνθρωπο που βλέπετε στην οθόνη σας και παρακολουθείτε κάποια εκπομπή, Πάρα πολλοί, άλλοι, πάρα πολλοί άλλοι, εργάζονται πίσω από τις κάμερες και δεν τους βλέπετε. Ίσως καμιά φορά βλέπετε τα το ονόματά τους στην τηλεόραση, αλλά δεν τους ξέρετε. Εμείς τους ξέρουμε. Ξέρουμε πολύ καλά τους συνεργάτες μας και ξέρουμε πολύ καλά τον κόπο και τον μόχθο και αυτών των ανθρώπων για να βγαίνουν οι εκπομπές της τηλεόρασης. Φαντάζομαι εκπροσωπώ βέβαια όλου όσου έχουν εκπομπέ εδώ πέρα, αλλά μιλώντα πια ειδικά για τη δική μου εκπομπή, θεωρώ υποχρέωσή μου θερμότατα να ευχαριστήσω του τεχνικού, τη γραμματιακή υποστήριξη, όλους εκείνους που μοχθούν πίσω από τις κάμερες για να βλέπετε μια εκπομπή που όπως εσείς λέτε σας αρέσει. Ακόμα, ακόμα, θεωρώ υποχρέωση μου και πάλι, και πάλι να ευχαριστήσω το επιτελείο του σταθμού μας, το επιτελείο της 4Ε, για πολλούς και διαφόρους λόγους, αλλά κυρίως, να πω το βασικότερο για να μην, μην μακρηγορώ, αλλά κυρίως, για την επί τόσα πολλά χρόνια απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του μιλούντος. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ε, εκπροσωπώντας μια τόσο μεγάλη οργάνωση, ένα τόσο μεγάλο κανάλι, με τόσο μεγάλη οκραματικότητα, ε, όταν ιδίω η εκπομπή είναι ζωντανή, όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή ό,τι λεχθεί εδώ πέρα δεν μπορεί να πάρθει πίσω, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Όταν λοιπόν, επί τόσα πολλά χρόνια, το επιτελείο της μεγάλης αυτής προσπάθειας. Εμπιστεύεται μια τέτοια εκπομπή ζωντανή και τέτοια εμβέλεια παγκόσμια, καταλαβαίνω και οφείλω να το πω ότι το επιτελείο αυτό δείχνει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Αυτή, για αυτή την εμπιστοσύνη είμαι υποχρεωμένο ηθικά και δημόσια να ευχαριστήσω και για αυτή τη χρονιά που μας πέρασε το επιτελείο της τηλεόρασής μας. Ε, εδώ πέρα θα σταματήσουμε. Όπως ίσως ξέρετε, όλες, όλοι οι, σταθμή, τηλεοπτικοί, τηλεοπτικοί σταθμοί το καλοκαίρι σταματούν και να ξεκουραστούν όσοι, βάση περιπτώσει, ασχολούνται με τέτοιες έρευνες και ψάχνουν και κάνουν και δείχνουν, αλλά να ξεκουραστούν. Να ξεκουραστεί το προσωπικό κάπως, να συντηρηθούν τα περίπλοκα μηχανήματα που έχουν όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί και, εάν θέλει ο Θεός που λέμε, το Σεπτέμβριο που μας έρχεται, συνήθως όλα αυτά τα χρόνια, περί τα μέσα Σεπτεμβρίου γίνεται αυτό, και το μαθαίνετε από αναγγελία του σταθμού μας, όπως όλα αυτά τα χρόνια, δεν ξέρω πώς, πιστεύω θα γίνει και φέτος, οι εκπομπές του χειμώνα επαναλαμβάνονται τις ίδιες ώρες που γίνονται το χειμώνα, επαναλαμβάνονται και το καλοκαίρι. Υπό αυτέ τι συνθήκε, αν τηρηθούν και αν πράγματι συμβεί αυτό το πράγμα, σήμερα επειδή καθυστέρησα και αυτά τα 5-10 λεπτά που σα είπα, δεν ήρθα σε επαφή με κανέναν. Μπήκα πάρα πολύ γρήγορα στο στούντιο και δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι έτσι θα γίνει και φέτο. Θα βλέπετε τι επαναλήψεις τι ίδιε μέρε και ώρε που γίνονται οι εκπομπέ αυτές. Δηλαδή, θα είμαστε σε κάποια επαφή, έστω και με αυτόν τον τρόπο, χωρί τη ζωντανή δηλαδή μεταξύ μα επικοινωνία. Και αν όλα πάνε κατευχήν, μέσα Σεπτεμβρίου, τέλη Σεπτεμβρίου, θα επαναλάβουμε αυτή την προσπάθεια για 24ο πλέον χρόνο. Σε αυτό το σημείο σταματούμε. Ε, εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι να περάσουμε με υγεία, με ηρεμία με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και το Σεπτέμβρη να είμαστε και πάλι εδώ όπως είμαστε και τώρα και να συνεχίσουμε έτσι με αυτό το διάλογο, με αυτή τη φιλική επαφή που έχουμε να συνεχίσουμε μαζί, σεις και εγώ και ολόκληρο στο σταθμό μας αυτή την προσπάθεια. Άφησα τελευταίους στην ευχαριστία μου, αλλά όχι ασήμαντος, το σημαντικότερο. Θερμότατα ευχαριστώ εσάς τους τηλεθεατές. Γιατί γιατί όσο μεγάλη προσπάθεια και αν καταβάλει κάποιο ή κάποιοι σε έναν σταθμό, μια συλλογική ή ατομική προσπάθεια, όσα στοιχεία και αν έχει, και όσα και όσα και όσα, εάν οι τηλεθεατέ δεν ανταποκρίνονται, οι εκπομπές αυτέ δεν θα μπορούσαν να συνεχιστούν ή να έχουν αυτή την επιτυχία όλου του σταθμού μα. Θερμότατα λοιπόν, ευχαριστώ εσά. Που παρακολουθείτε τόσα πολλά χρόνια μια εκπομπή που πάρα πολλέ φορέ είναι και δύσκολη, με ιστορικά στοιχεία, με τεχνικά και με τέτοια. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που τι παρακολουθείτε αυτέ τι εκπομπέ. Ευχαριστώ στη συνέχεια για τη συμμετοχή σα, που πάντοτε όποτε βγάζουμε το τηλέφωνο, πάρα πολλοί από εσά συμμετέχουν. Τόσοι πολλοί που καμιά φορά μένουν και παραπονημένοι στο τέλο, έρχεται 11 η ώρα, μένουν παραπονημένοι. Και ακόμα, μιλώντα πάντα για του τηλεθεατέ, ευχαριστώ και για τα καλά σα λόγια και για τον ομιλούντα. Και για την εκπομπή αυτή και για το σταθμό μας ολόκληρο, πράγμα που σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Όταν οι τόσοι πολλοί, τόσες χιλιάδες τηλεθεατών και εδώ και στο εξωτερικό αναγνωρίζουν αυτή την προσπάθεια και αναφέρονται με τόσο θετικά λόγια για το σταθμό μας, λόγια που τα διαβάζω και στο περιοδικό της Λιδίας που έχει αυτή τη στήλη των, της πιστολογραφίας, αυτό σημαίνει ότι μας στηρίζεται, το καταλαβαίνουμε και σα ευχαριστούμε. Σε αυτό νομίζω εκπροσωπώ, χωρί να έχω την τυπική σα συνεννόηση, γιατί δεν πρόλαβα ούτε να μιλήσω με κανέναν. Νομίζω όμω σε αυτέ τι ευχαριστίε προ το τηλεοπτικό κοινό, ότι εκπροσωπώ και ολόκληρο το σταθμό ουσιαστικά, όχι τυπικά. Με αυτέ λοιπόν τι λίγε σκέψει, σταματούμε εδώ πέρα και αυτό το χειμώνα. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μα όχι την επόμενη Δευτέρα το βράδυ, όπω λέμε συνήθω, αλλά τον επόμενο, την επόμενη Σεπτέμβρη το βράδυ. Την ημερομηνία θα την πληροφορηθείτε από το σταθμό. Το θέμα επίση. Σα εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλό σα βράδυ, καλό σα ξημέρωμα. κεράμικα. Εκκλησάκια παραγωγή μα σε διάφορα μεγέθη και μεγάλη ποικιλία χρωμάτων στι καλύτερε τιμέ τη αγορά. Ελληνικά, επώνυμα, χειροποίητα κεραμικά σε ασυναγώνιστε τιμέ. Δώστε ποιοτικό στυλ στο σπίτι, τον κήπο, στην επιχείρησή σα. Νίκο Κεράμικα, τώρα και στο Facebook. Θα μα βρείτε πάνω στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Καβάλα, στο 77ο χιλιόμετρο στα Βρασνά. Τηλέφωνο 2397 100 191. Πρωτοπορούμε αντλώντας δύναμη από το δικό σας.